Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 11 Ιουνίου και αρχίζει αμέσως τώρα η μεσημβρινή ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Capital. Να παρακολουθήσουμε μαζί τους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων. Η Κύπρος είναι τουρκική και θα παραμείνει. Το Αιγαίο θα γίνει ο τάφος στις ελπίδες των Ελλήνων. Διαμηνεί προκλητικά ο ακροδεξιός γκρίζος λύκος Ντεβλέτ Μπακτσέλη, αντίπαλος του Ερντογάν στις εκλογές. Διάσταση απόψεων Προεδρικού ΑΚΕΛ για το Κυπριακό. Κλείνει η συμφωνία για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Για διευθέτηση επίσκεψης Αναστασιάδη στο Παρίσι, συζητάει η Λευκοσία. Το ελληνικό χρέος στη συνάντηση Μέρκελ-Λαγκάρτ. Στο διεθνή χώρο, Τραμπ και Κιμ έτοιμοι για την ιστορική συνάντηση. Με ένα tweet, ο Ντόναλντ Τραμπ τορπίλησε τους G7. Έντονες αντιδράσεις από Ευρώπη και Καναδά για την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ερντογάν εξολοθρεύει τους αντιπάλους του. Ζητά από τα δικαστήρια να εκδώσουν άμεσα την απόφασή του για τον Τεμιρτάς. Βραζιλία, δραματική διάσωση νεογέννητου. Ήταν θαμμένο για 7 ώρες. Δεκάδες συλλήψεις για παιδική πορνογραφία στην Ισπανία. Στην αθλητική επικαιρότητα, Μουντιάλ 2018, Βραζιλία και Γαλλία έφτασαν στη Ρωσία. Επίσης, μαζί μας σήμερα στο στούντιο, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαίδης, για να συζητήσουμε μαζί του τα διάφορα θέματα της Λεμεσού. Ο Δόκτωρ Νικόλας Νικολάου, αλλεργιολόγος, για να μιλήσουμε για τη διεθνή μελέτη όσον αφορά την αλλεργία και το γάλα. Και με τον κύριο Γιώργο Ηλιάδη από το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, θα κουβεντιάσουμε για το δημόσιο διάλογο που θα πραγματοποιήσουν με θέματα φυτοφάρμακα, με συγχωρείτε, στα τρόφιμά μας με προέλευση τα κατεχόμενα. Πρώτα όμως να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Δευτέρα σήμερα 11 Ιουνίου και είναι γιορτή του Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας και Αγίου Ζαφυρίου την Ομάρτυρα. Να μην ξεχάσουμε να ευχηθούμε στους Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Ζαφύριος, Ζαφύρης, Ζαφυρία, Ζαφυρό. Σαν σήμερα το 1821, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, απελευθερώνεται το Αγρίνιο από τους Τουρκούς. Το 1920 ξεκίνα και επίσημα Μικρασιατική Εκστρατεία. Σαν σήμερα το 1932, η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση ψηφίζει νόμο με τον οποίο απαγορεύεται σε αλλοδαπούς η άσκηση μεγάλου αριθμού επαγγελματών. Το 1955 η Mercedes με οδηγό τον Pierre Levé πέφτει πάνω στο πλήθος των θεατών στον αγώνα των 24 ωρών του Λεμάν. Ο οδηγός και άλλο 80 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Το 1962 οι Frank Morris, John Angle και Clarence Angle έγιναν οι πρώτοι και τελευταίοι μέχρι σήμερα που κατάφεραν να αποδράσουν από τις φυλακές του Αλκατράζ. Σαν σήμερα το 1963 παραίτηται η κυβέρνηση Καραμανλή λόγω της αιμονής του βασιλιά Παύλου να πραγματοποιηθεί τελικά το επίσημο ταξίδι του στο Λονδίνο παρά την αντίθετη εισήγηση της κυβέρνησης. Το 1975 ψηφίζεται το νέο ελληνικό σύνταγμα μετά την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών. Το 2002 ο Αντώνιο Μεούτσι αναγνωρίστηκε από το Αμερικανικό Κογκρέσο ως ο πρώτος εφευρέτης του τηλεφώνου. Το 2013 η ΕΡΤ σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σταματάει οριστικά τη μετάδοση της. Σε νέες δηλώσεις κατά της Ελλάδας και της Κύπρου προέβη ο ηγέτης των εθνικιστών στην Τουρκία, Ντεβλέτ Μπακτσέλη, από τη Σμύρνη. Η Κύπρος είναι τουρκική και θα παραμείνει τουρκική, υποστήριξε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος ΜΕΧΕΠΕ, Ντεβλέτ Μπακτσέλη, χαρακτηρίζοντας άμυαλη και χοντροκέφαλη την Ελλάδα, η οποία αντέδρασε, όπως είπε, στο προεκλογικό φιλμάκι του κόμματος που έδειχνε την Κύπρο ως τουρκικό έδαφος. Μιλώντας σε συγκέντρωση στη Σμύρνη, ο Ντεβλέτ Μπακτσελή είπε ότι η Ελλάδα ενοχλήθηκε από το προεκλογικό φιλμάκι του κόμματός του. Συνεχίζοντας, ο ίδιος τόνισε ότι η Κύπρος είναι τουρκική πατρίδα των Τούρκων και θα παραμείνει τουρκική. Η ελληνική κυβέρνηση που παίζει παιχνίδια με τα νησιά του Αιγαίου να γνωρίζει τα όρια της και να μην ξεχνάνε τι πέρασαν οι παππούδες τους στο βυθό της θάλασσας. Δόξα τω Θεώ, ζει η θέληση η οποία θα κάνει το ίδιο. Θα κάνει το Αιγαίο τάφο των ελπίδων των Ελλήνων και θα συνεχίζει να ζει μέχρι τέλους.
Συνεχίζεται η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το Κυπριακό. Πέρα από την ένταση, φαίνεται να υπάρχει και αρκετή καχυποψία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία εμφανώς επηρεάζει και το δημόσιο διάλογο. Από πλευράς Προεδρικού θεωρούν ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, δεν περιορίζεται μόνο σε καταγγελίες κατά του Προέδρου Αναστασιάδη εντός της Κυπριακής Επικράτειας. Από την άλλη, στα γραφεία του ΑΚΕΛ υπάρχει η εντύπωση ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν έχει στις προτεραιότητες του την επανέναρξη των συνομιλιών. Σε ομιλία του στο πλαίσιο της πορείας ειρήνης στο ακροτήρι, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ άσκησε έντονη κριτική στον Νίκο Αναστασιάδη όσο αφορά στο Κυπριακό. Ο Άντρος Κυπριανού ανέφερε συγκεκριμένα ότι αντί δυστυχώς να επικεντρωθούν στο πώς θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες, απλώς κάνουν δηλώσεις εσωτερικής κατανάλωσης, κατασκευάζουν θεάματα, κατηγορούν αν είναι δυνατόν το ΑΚΕΛ για υιοθέτηση τουρκικών θέσεων. Η θέση της Τουρκίας για το κυπριακό πρόβλημα είναι η διχοτόμηση. Εμείς ουδέποτε θα συμβιβαστούμε με αυτό το σενάριο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόδρομος Προδρόμου, απαντώντας στις αναφορές του Άντρου Κυπριανού σε ό,τι αφορά στη λύση δύο κρατών και τις αιχμές περί μη αντίδρασης, δήλωσε πως ο Πρόεδρος και η κυβέρνησή μας βεβαίως αποκρούν αυτές τις τουρκικές μεθοδεύσεις και η σταθερή θέση μας είναι μια συμφωνία στη βάση ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς στρατό. Για να υποδείξει πως οι προσπάθειες όλων πρέπει να στρέφονται στην Τουρκία, η οποία μέχρι στιγμής ούτε διαπραγμάτευση επιδιώκει, ούτε καν συγκατένευσε στο διορισμό συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κοντά στο να κλείσει η συμφωνία συνεργατικής και ελληνικής, βρίσκεται η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Αναμένεται να γίνει γνωστή η νέα κρατική ενίσχυση για δάνεια που δεν θέλει η ελληνική λόγω του ότι είναι επίφοβα, αλλά θα τα πάρει για να κλείσει το χρηματοδοτικό έλλειμμα που προκύπτει. Αρχικά στις συζητήσεις το ποσό που έπεσε στο τραπέζι ήταν 800 εκατομμύρια, αλλά αναμένεται να μειωθεί στα 500 εκατομμύρια. Απομένουν να ρυθμιστούν θέματα νομικά, διαδικαστικά, προσωπικού και υποδομών. Περίπου 800 εργαζόμενοι αναμένεται να αποχωρήσουν με σχέδιο, περίπου 1.000 να μεταφερθούν στην ελληνική και 800 περίπου στο φορέα που θα έχει τα NPLS της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει κατά πόσο η ελληνική θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ώστε να θωρακιστεί ακόμη περισσότερο εν ώψη της εξαγοράς των εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Ωστόσο, σε περίπτωση που προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξει έντονο ενδιαφέρον, αφού πέραν από τους υφιστάμενους μετόχους, μεγάλα ταμεία από το εξωτερικό έχουν εκφράσει ήδη την επιθυμία να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας. Να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες τους πριν αρχίσουν οι καλοκαιρινές άδειες και οι αργίες του Αυγούστου, τρέχουν Υπουργείο Υγείας και Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, αφού από το φθινόπωρο και μετά όλοι θα πρέπει να μπουν στην τελική ευθεία για την έναρξη της εφαρμογής της πρώτης φάσης του ΓΕΣΥ τον Ιούνιο του 2019. Περί τα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα μπει σε εφαρμογή το σχέδιο για την αναδιάρθρωση των κέντρων υγείας στην επαρχία Λευκωσίας. Αμέσως μετά τις αλλαγές στη Λευκωσία, σειρά θα πάρουν οι υπόλοιπες επαρχίες. Παράλληλα, ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος, όπως και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στον τομέα των φαρμάκων, μελετούν αυτή τη στιγμή τα 4 προτινόμενα από τις φαρμακευτικές υπηρεσίες νομοθετήματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των φαρμακείων στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ. Θα πάμε αμέσως στη Λάρνακα τώρα, κυρίες και κύριοι. Είναι μαζί μας η Μαρίσα Αβραμ για να μας ενημερώσει, γιατί είχαμε σοβαρό τροχαίο στα λιβάδια. Μαρίσα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Τι ακριβώς λέει το ρεπορτάζ σου, Μαρίσα, για αυτό το τροχαίο? Στέφανη, σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί στα λιβάδια στην περιοχή της Λάρνακας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 20χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε σε γκρεμό 5 μέτρων. Το όχημα, να πούμε ότι επέμβαινε ακόμα ένα πρόσωπο. Τα δύο πρόσωπα διασώθηκαν μετά από επέμβαση της πυροσβεστικής και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του συνοδηγού, κρίθηκε αναγκαίο η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η κατάσταση της υγείας του οδηγού, παρόλα αυτά, χαρακτηρίζεται σοβαρή, Στεφανή. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Οτιδήποτε νεότερο, Μαρίσα, για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσεις και στη συνέχεια όταν θα είσαι μαζί μας για τις υπόλοιπες ειδήσεις από την επαρχία της Λάρνακας. Στις άλλες ειδήσεις τώρα από την εσωτερική επικαιρότητα, μαζί μας η Κωνσταντίνα Ρουσιά. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Παρίσι και Λευκωσία, Κωνσταντίνα, συζητούν για τη διευθέτηση επίσκεψης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στη Γαλλία, ενδεχομένως τον Ιούλιο, για συνομιλίες με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Μια τέτοια επίσκεψη, η οποία ψήνεται εδώ και καιρό, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν ώψη των επερχόμενων εξελίξεων σε διάφορα πεδία. Η γαλλική πλευρά έχει δείξει ενδιαφέρον για αναβαθμισμένη παρουσία στην περιοχή, σχεδιασμός που φαίνεται να περνά και από την Κύπρο. Η παρουσία αυτή συνδέεται με διάφορα γεγονότα. Πρώτος, ό,τι αφορά τα ενεργειακά, η Total θα εμπλακεί σε όλα τα τεμάχια στα οποία δραστηριοποιείται η Ιταλική Eni. Ετούτο καθιστά την γαλλική εταιρεία βασικό παίκτη στον κυπριακό ενεργειακό σχεδιασμό. Δεύτερο, η αντίδραση της χώρας με φρεγάτες στις τουρκικές προκλήσεις έχει ενθαρρύνει τη Λευκωσία να επενδύσει στη γαλλική στήριξη. Και αυτό θα μεταφραστεί στη συνέχεια και σε αναβαθμισμένη συνεργασία στο πεδίο της ασφάλειας. Μία επίσκεψη του Προέδρου Αναστασιάδη στη γαλλική πρωτεύουσα θα ξεκαθαρίσει πολλά ζητήματα εν ώψη και της κρίσιμης περίοδου στα ενεργειακά. Αλλάζουμε θέμα, Κωνσταντίνα. Αντιπροσωπεία του Ανωτάτου Δικαστηρίου με επικεφαλής τον πρόεδρο του Μύρωνα Νικολάτο συναντήθηκε το μεσημέρι με τον πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Σιλούρη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και η απόφαση του Ανωτάτου, όπως μη δημοσιεύονται προσωρινά οι αποφάσεις των δικαστηρίων μέχρι τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή του κανονισμού στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο έχει σταματήσει την δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων από τις 23 Μαΐου, δύο ημέρες πριν από την εφαρμογή του κανονισμού στις 25 του Μαΐου. Το Ανώτατο εξέτασε το θέμα αυτό σε ειδική συνεδρία στις 6 Ιουνίου, κατά την οποία αποφάσισε, όπως εισηγηθεί στις αρμόδιες αρχές, την θέσπιση ειδικής νομοθεσίας εφαρμογής του κανονισμού στα πρότυπα της νομοθεσίας που θεσπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, που εφαρμόζεται το αγγλικό κοινό δίκαιο, όπως και στην Κύπρο. Αποφάσισε επίσης, όπως μέχρι την θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή του κανονισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία, προσωρινά να μην δημοσιεύονται οι δοθήσεις αποφάσεις των δικαστηρίων, εκτός εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισει διαφορετικά, όπως αναφέρει ανακοίνωση που είχε εκδοθεί. Το δικαστήριο αποφάσισε ακόμη να θεσπίσει διαδικαστικό κανονισμό ή οδηγία πρακτικής προς καθοδήγηση των πρωτόδικων δικαστών αναφορά με την εφαρμογή του κανονισμού κατά τη σύνταξη και δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων. Τέλος, στην εκλογική διαδικασία του Δίκο, η Χριστιάνα Ερωτοκρήτου εξελέγει αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος και αντιπρόεδροι εξελέγησαν οι Αντώνης Αντωνίου, Αλέκος Τριφωνίδης και Μιχάλης Δαμιανός. Η κυρία Ερωτοκρήτου έλαβε 4.008 ψήφους, ποσοστό δηλαδή 63,9%, ενώ ο ανθυποψήφιος της Μαρίνος Μουσούτας έλαβε 2.058 ψήφους. Τα τελικά αποτελέσματα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του Δίκο, Φίτος Κωνσταντίνου. Όπως ανέφερε ο κύριος Κωνσταντίνου, η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα 6.803 μέλη. Γύρω στις 10 και 15 ανακοινώθηκαν και οι τρεις νέοι αντιπροέδροι του κόμματος. Εξελέγησαν ο βουλευτής ΠΑΦΟ Αντώνης Αντωνίου, που έλαβε 3.133 ψήφους, ο πρόεδρος της επαρχιακής Λευκωσίας Άλεκος Τριφωνίδης, που έλαβε 2.310 ψήφους, και το μέχρι σήμερα μέλος του εκτελεστικού γραφείου Μιχάλης Δαμιανός με 2.007 ψήφους. Θέλω επίσης να συγχαρώ όλους τους νεοεκλεγέντες, τη νέα ηγεσία του κόμματος που αναλαμβάνει από απόψε έναν δύσκολο έργο, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα εργαστούμε όλοι μαζί με συλλογικότητα
για να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε τον κόσμο του Δημοκρατικού Κόμματος, για να μπορέσουμε ακριβώς να παράξουμε εκείνες τις πολιτικές προτάσεις που θα έχουν την απήχηση που θέλουμε να έχουμε μέσα στην, θέλουμε να έχουμε μέσα στην κοινωνία. Το μήνυμα που βγαίνει απόψε και το μήνυμα που θέλω να στείλω προς όλους είναι ότι θέλω να δώσω συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υποψήφιους για το ήθος και τη συναγωνιστικότητα που έχουν δείξει σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Και το μήνυμα που βγαίνει από όλους εμάς απόψε είναι ότι το Δημοκρατικό Κόμμα συνεχίζει ενωμένων, δυνατών, να δίνουμε πολιτικές σύγχρονες λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας και στους πολίτες. Σας ευχαριστώ και από αύριο ξεκινά η καινούργια μέρα, μια νέα εποχή για το Δημοκρατικό Κόμμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο του Δημοκρατικού Κόμματος που προσήλθε σήμερα στις κάλπες και επέλεξε να συμμετάσχει σε μια δημοκρατική διαδικασία ανεξαρτήτως επιλογής που έκανα στο ψηφοδέλτιο. Είμαστε όλοι συναγωνιστές, είμαστε όλοι στο μετερίζιν του Δημοκρατικού Κόμματος και από αύριο όλοι μαζί. Θα προχωρήσουμε ενωμένοι για τις νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και είμαι σίγουρη ότι η νέα μας πορεία θα είναι νικηφόρα. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους ήταν υποψήφοι, είτε εκλέγηκαν είτε όχι, για τον όμορφο αγώνα που έδωσαν. Και από αύριο, όλοι μαζί ενωμένοι, θα βρισκόμαστε κάτω από το σήμα του Δημοκρατικού Κόμματος για το καλό της Κύπρου μας, για το καλό του Δήκου. Το 36% του δικοϊκού κόσμου που με τίμησα σήμερα αποτελεί πραγματικά τιμή για μένα. Θα παραμείνω πιστός φίλος και πολιτικός τους συνοδοιπόρος. Στην πολιτική μου σταδιοδρομία έμαθα να μην στηρίζομαι σε ξένα πολιτικά δεκανίκια, αλλά μόνο σε δικούς μου πολιτικούς συνεργάτες και φίλους. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλη τη νέα ηγεσία του κόμματος. Υπεγράφει σήμερα η Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου για παροχή υπηρεσιών σε καρκινοπαθείς. Έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές για το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο και από τις 18 Ιουνίου, Στέφανη, οι καρκινοπαθείς της Λεμεσού και της Πάφου θα μπορούν πλέον να μεταβαίνουν στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο για τις εξετάσεις και θεραπείες τους. Τη Συμφωνία του Υπουργείου Υγείας και του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου υπέγραψε εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Χριστίνα Γιαννάκη, ενώ εκ μέρους του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου υπέγραψε ο πρόεδρος τους Κίκης Καζαμίας. Στη δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας παρέστηκε ο Υπουργός Κωνσταντίνος Ιωάννου. Παραμένουμε στον τομέα της υγείας. Κωνσταντίνα, σε δύο στρατόπεδα, σε μικρούς και μεγάλους, χωρίζεται όπως όλα δείχνουν ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Ήδη οι μικρομεσαίες κλινικές έχουν δημιουργήσει τη δική τους ομάδα πρωτοβουλίας μικρομεσαίων κλινικών και ετοιμάζονται να προχωρήσουν στη σύσταση φορέα συλλόγου που θα τις εκπροσωπεί επίσημα. Την ίδρυση του νέου φορέα ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής ο γυναικολόγος Μάριος Λιασίδης ως εκπρόσωπος της ομάδας πρωτοβουλίας, ο οποίος μεταξύ άλλων και εκφράζοντας τις θέσεις των μικρομεσαίων κλινικών, στις οποίες ανήκουν στην πλειοψηφία τους και οι γυναικολογικές μεύτικες κλινικές για το θέμα της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την στελέχωση των κλινικών μεμές, ανέφερε ότι όπως διαπιστώνεται η εξώθηση των μικρομεσαίων κλινικών ή μεύτικων μονάδων σε κλείσιμο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων κλινικών του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό πρόσθεσε θα γίνει προσπάθεια ίδρυσης φορέας των οποίων θα εκπροσωπούνται οι μικρές κλινικές, αφού πλέον είναι ξεκάθαρο ότι δεν συνάδουν τα συμφέροντα των μικρών και των μεγάλων κλινικών. Όπως είχε αναφέρει ο κ. Λιασίδης, οι εκπρόσωποι των μικρών κλινικών θα είχαν την πρώτη του συνάντηση το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Αναφερθήκε επίσης ότι πολλές μέρες προτιμούν να εργοδοτούνται στις μεγάλες κλινικές και αποφεύγουν τις μικρές και μικρομεσαίες κλινικές, γεγονός που στο τέλος αφήνει εκτεθειμένους τους μικρούς. Αλλάζουμε και πάλι θέμα, Κωνσταντίνα. Εκτενές φωτορεπορτάζ για το εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο εντός της νεκρής ζώνης στη Λευκοσία φιλοξενεί στο σελίδα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail. Ο ενδεικτικός τίτλος του δημοσιεύματος είναι το αεροδρόμιο όπου οι πτήσεις έχουν καθυστερήσει για πάντα. Τα αεροπλάνα στέκονται παγωμένα στον χρόνο στο διάδρομο απογείωσης του Κυπριακού αεροδρομίου που είναι εγκαταλελειμμένο 44 χρόνια μετά από την τουρκική εισβολή.
Όπως σχολιάζει η εφημερίδα, το αεροδρόμιο έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο για αεροπλάνα, κατάσταση του πουπόρου απέχει από τις ημέρες που υποδεχόταν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που ήθελαν να απολαύσουν τον κυπριακό ήλιο. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκοσίας πάλι ποτέ το κύριο αεροδρόμιο για την Κύπρο έχει προσλάβει μια εμφάνιση σαν φάντασμα, προστίθεται. Στην περιγραφή της εφημερίδα επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι αντί για επιβάτες στα καθίσματα του τερματικού σταθμού συναντά κανείς ακουτσουλιές πουλιών, ενώ οι καρέκλες που είχαν ρηχτεί στο πάτωμα δεν έχουν έκτοτε ξανασηκωθεί. Στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ φιλοξενούνται 35 φωτογραφίες, οι περισσότερες από τους χώρους του αεροδρομίου και από ένα παρατημένο αεροσκάφος των κυπριακών αερογραμμών τύπου Triton. Στο τέλος του δημοσιεύματος υπάρχει και φωτογραφική αναφορά στην χρονιά που άλλαξε το νησί, το 1974. Οι λεζάντες των φωτογραφιών εξηγούν στους αναγνώστες τα περί της εισβολής και της προσφυγιάς. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, 20χρονος συνελήφθη μετά από διάρρηξη σε αρτοποιείο στη Λεμεσό. Συγκεκριμένα, Κωνσταντίνα, ο νεαρός κρύφτηκε σε ψυγείο με παγωτά και τον πρόδωσε ο θόρυβος. Χειροπέδεσε λοιπόν σε 20χρονο, πέρασε χθες το βράδυ η αστυνομία στη Λεμεσό. Συγκεκριμένα, γύρω στις 3:30 λήφθηκε πληροφορία στην αστυνομία για δυνατό θόρυβο σε αρτοποιείο επί της οδού Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό και ότι πιθανόν να επρόκειτο για διάρρηξη. Στο σημείο έσπευσε περίπολο, το οποίο εντόπισε τον 20χρονο κρυμμένο στο πατάρι του καταστήματος μέσα σε ψυγείο παγωτού. Στην κατοχή του εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 74 ευρώ, καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία. Ακολούθως, ο 20χρονος συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο τμήμα, όπου ανακρινόμενος παραδέχθηκε την ενοχή του, ενώ παραδέχθηκε ότι ήταν το πρόσωπο που εμπλέκεται στην διάρρηξη και κλοπή 1.000 ευρώ, 2 κινητών τηλεφώνων καθώς και άλλων αντικειμένων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα ακόμη ένα πρόσωπο ηλικίας 29 ετών και τέθηκε υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Και ολοκληρώνουμε, Κωνσταντίνα, με την υποψηφιότητα του Προέδρου του Κόμματος Μιχάλη Μινά για τις ευρωεκλογές του 2019, την οποία ενέκρινε η Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματος Δικαιοσύνης, ΟΑΒ, σε συνεδρία της την Κυριακή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, ο κ. Μινά ευχαρίστησε την Εκτελεστική Επιτροπή και τα μέλη του κόμματος για την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό του. Η υποψηφιότητα του Κόμματος Δικαιοσύνης, ΟΑΒ, στις επερχόμενες ευρωεκλογές θέτει πρώτη στο στόχο την ανάδειξη του εθνικού μας προβλήματος, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Παράλληλα, προστίθεται, υποσχέθηκε ότι σε μια πιθανή είσοδο του στο Ευρωκοινοβούλιο θα ταρακουνήσει τα λιμνάζοντα νερά των Βρυξελών και της Κύπρου. Στέφανη, κυρίες και κύριοι, αυτά από την υπόλοιπη εσωτερική επικαιρότητα. Πίσω και πάλι σε σένα. Κωνσταντίνα Νουσιά, ευχαριστούμε. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ στην κοινότητα Γαλταριά της επαρχίας Πάφου. Τη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική περιοχή της ορεινής κοινότητας εντόπισαν διερχόμενοι, οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία. Μαζί μας τηλεφωνικός είναι ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Κύριε Κετσί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Διασόριο. Ήταν δύσκολο το νέο αυτό περιστατικό? Κοιτάξτε, όλα τα περιστατικά είναι δύσκολα, νοουμένου ότι είναι πυρκαγιές οι οποίες είναι σε δύσβατα εδάφη και νοουμένου ότι είναι κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, όπως η Ψεσινή, όπως οι άλλες που είχαμε τις προάλλες στην επαρχία Λεμεσού. Άρα η ουσία είναι να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και να κατασβαίνονται οι πυρκαγιές με τη λιγότερη ζημιά που μπορεί να προξελθεί. Τι ζημιές μπορούμε να πούμε ότι προκάλεσε η πυρκαγιά? Η συγκεκριμένη πυρκαγιά είχε καταγράψει περίπου 3 εκτάρια από ξηρά χώστα αγριοβλάστη στην διαρρυθμόν ελαιόλαδο. Απλά εγώ εκεί θα εστιαστώ στο γεγονός ότι φαίνεται και αυτή η πυρκαγιά βάσει της πληροφόρησης που έχουμε και βάσει κάποιων παρατηρήσεων ότι δεν είναι καθόλου τυχαία. Δεν νοείται να ξεκινά μια πυρκαγιά σε αγροβλαστική περιοχή σε τέτοιους χώρους στις 8.30 περίπου η ώρα το βράδυ. Και η πυρκαγιά να ξεκινά ταυτόχρονα με δύο εστίες. Άρα όλα αυτά είναι γεγονότα τα οποία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία και αυτή η πυρκαγιά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε εκδώσει μια ανακοίνωση προχθές για κάποια μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνει ο κόσμος, ώστε ανθρώπινης δραστηριότητας μέτρα, ούτως ώστε να αποφεύγονται οποιασδήποτε έναξη πυρκαγιάς, να αποφεύγει οποιαδήποτε έναξη πυρκαγιάς. Και επιπρόσθετα, εκείνο το οποίο αναφέρουμε είναι να ενημερώνουν έγκαιρα την πυροσβεστική υπηρεσία όταν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πυρκαγιά. Αλλά πέραν τούτου, είναι θερμή έκκληση και παράκληση να ενημερώνουν τον πλησιέστερο πυροσβεστικών ή αστυνομικών σταθμών ή τις αρμόδιες αρχές και γενικότερα
όταν αντιλαμβάνονται ή όταν εντοπίζουν κάποιες κινήσεις οι οποίες να θεωρούνται ύποπτες. Mm-hmm. Εμείς ως πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και όλες οι άλλες υπηρεσίες, θύματα σώων, ταμιοθύρας, η αστυνομία, οι επαρχιακές διοικήσεις, κοινωνικά συμβούλια, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι περνά από το χέρι μας. Δηλαδή, εμείς αυξήσαμε τις περιπολίες στο τελευταίο διάστημα, ειδικά σε χώρους τους οποίους θεωρούμε ότι επικίνδυνοι ή χώρους οι οποίοι θεωρούμε ύποπτοι, είναι ύποπτοι. Έχουμε αναπροσαρμόσει κάποια παρατηρητήρια σε συντονισμό με ώρες της υπηρεσίας, να υπάρχουν συνεχώς έξω ο κόσμος να περιπολεί. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και συμβολή του κόσμου. Mm-hmm. Αυτό είναι το οποίο λέμε και είναι θεμή παράκληση mm-hmm. προς τον κόσμο mm-hmm. να δίνει πληροφορίες. Καθότι αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι mm-hmm. να συνδέσεις κάποιον ύποπτο με αυτές ειδικά τις σκηνές. Δεν είναι μια σκηνή απλή, είναι μια σκηνή στο ύπαιθρο, σε αγροβασική περιοχή. Παρόλα αυτά και τα μέτρα που μας λέτε κύριε Γετσί, τρέχατε και δεν φτάνατε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ήταν πολλά τα πύρινα μέτωπα τα οποία είχατε να αντιμετωπίσετε και είχαμε και το ξέσπασμα θα λέγαμε του Διευθυντή της Υπηρεσίας, του κυρίου Τράγκολα, για το προφίλ των εμπριστών. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχει δημοσιοποιήσει ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέσω κοινωνικής δικτύωσης είναι βασικά το προφίλ του εμπριστή. Δηλαδή ουσιαστικά εκείνο το οποίο λέω εγώ είναι ότι όταν κάποιος διαβάσει αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το προφίλ ενός εμπριστή, κάποια στοιχεία τα οποία θα περνούσαν προφανώς απαρατήρητα στο παρελθόν, όταν τα διαβάσει πλέον θα του φαίνονται, θα του είναι πολύ χρήσιμα, ούτως ώστε να παρατηρά κάποια γεγονότα από τότε και στο εξής και να δίδει μια πληροφόρηση στις αρμόδιες αρχές. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό που λέω. Δηλαδή κάποια στοιχεία τα οποία θα περνούσαν εντελώς απαρατήρητα για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, πλέον όταν αφομοιώσεις αυτά τα στοιχεία που δίδει ο Διευθυντής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μπορεί κάποιες πληροφορίες που θα δώσει στις αρχές να είναι πολύ χρήσιμες για να διελευκάνουν οποιαδήποτε εμπριστικά στοιχεία τα οποία πιθανόν να υπάρχουν αυτές τις μέρες. Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που μας λέτε κύριε Κετή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμείς να συνεχίσουμε. Πρέπει να πάμε στην Αθήνα γιατί έχουμε έκτακτη είδηση. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Φωκιανός. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη και Τσιχηγύρη. Μεταβαίνει ή έχει μεταβεί στο Μαξίμου ο κύριος Κοτσιάς Γιώργο? Γιατί σύμφωνα με τα σκοπιανά μέσα, σήμερα θα γίνει η επικοινωνία του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Ζάεφ. Ο κύριος Κοτσιάς Στέφανη μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου και πριν από λίγα λεπτά αποχώρησε. Ναι. Όπως όλα δείχνουν, Στέφανη, η μέρα εξελίξεων θα είναι σημερινή για το Σκοπιανό. Τα σκοπιανά μέσα ενημέρωσης γράφουν από το πρωί ότι ο κύριος Ζάεφ θα καλέσει σήμερα στο τηλέφωνο τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας ένα κλίμα προώθησης της συμφωνίας για το ονοματολογικό. Να πούμε ότι στην Αθήνα κυβερνητικές πηγές προς το παρόν δεν διακινδυνεύουν κάποια εκτίμηση. Ωστόσο, επιβεβαιώνουν και αυτές ότι σήμερα αναμένεται το τηλεφώνημα του Ζόραν Ζάεφ στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αναμένουμε να δούμε αν τελικά μετά από όλες αυτές τις μέρες, μετά από 10 περίπου μέρες που αναμένεται αυτή η επικοινωνία μεταξύ των πρωθυπουργών των δύο χωρών, θα έχουμε σήμερα οποιαδήποτε εξέλιξη. Mm-hmm. Γιώργο, αφού είσαι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, μείνε για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα από την ελλαδική επικαιρότητα. Είναι κρίσιμη, θεωρείται κρίσιμη η συνάντηση της Άγγελα Μέρκελ με την Κριστίν Λαγκάρτ εν ώψη και του κρίσιμου Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρτ θα έχουν σήμερα συνάντηση και αναμένεται να συζητήσουν για την συμμετοχή του Δέλτα Νιτάφ στο ελληνικό πρόγραμμα. Ωστόσο, με γερμανούς αναλυτές να θεωρούν πάντως ότι η αποχώρηση του Ταμείου από το πρόγραμμα είναι σχεδόν δεδομένη. Όπως είπαμε, οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν θα συμμετάσχει τελικά στο ελληνικό πρόγραμμα
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ένα ελληνικό πρόγραμμα που εκπνέει στις 20 Αυγούστου. Να θυμίσουμε ότι τόσο και η Άγγελ Μέρκελ και ο τότε Υπουργός Οικονομικών Βόλφανγκ Σόιμπλε, όσο και το Γερμανικό Κοινοβούλιο είχαν θέσει ως μια προϋπόθεση για το πράσινο φως στο τρίτο πρόγραμμα στήριξη τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ωστόσο, αυτό θέτει κάποιους όρους που φαίνεται ότι δεν μπορούν να εκπληρωθούν και κατά συνέπεια η Γερμανία φαίνεται ότι προτίθεται να αποδεχθεί απλά έναν συμβουλευτικό ρόλο για την μεταμνημονίου εποχή στην Ελλάδα. Στέφανη. Μάλιστα. Και να κλείσουμε, Γιώργο, με τη νέα επίθεση του Ρουβίκονα. Οι 20 μέλη της ομάδας επιχείρησαν να εισβάλλουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λίγο μετά τις 8.30 το πρωί. Ακριβώς, λίγο μετά τις 8, γύρω στα 20 άτομα πέρασαν από την εξωτερική πύλη στον προαύλιο χώρο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, τα άτομα αυτά αποκλείστηκαν άμεσα από την φρουρά στην εξωτερική περίμετρο του κτηρίου. Τα άτομα αυτά έριξαν έντυπο υλικό, ενώ είχαμε και κάποιες προσαγωγές. Να πούμε ότι στο κείμενο που ανήρθε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου η ομάδα Ρουβίκονα εκφράζει την αλληλεγγύη της στον τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη Δημήτρη Φοντίνα, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω της άπεργιας πείνας που ξεκίνησε με έτοιμα να του χορηγηθεί άδεια από τις φυλακές Κορυδαλλού. Στέφανη. Γιώργο Φωκένε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και πάλι στην Λάρνακα, κυρίες και κύριοι, και στην Μαρίσα Αβράμα για να μάθουμε τα υπόλοιπα νέα της επαρχίας. Μαρίσα, καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι και πάλι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθέατες. Στις 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί, Μαρίσα, η πρώτη πορεία για μετακίνηση των πετρελαιοδεξαμενών από τους δημότες της πόλης. Ακριβώς με τίτλο «Δίνουμε το μήνυμα» πραγματοποιείται στις 20 Ιουνίου από τους δημότες Λάρνακας και Λιβαδιών η πρώτη πορεία για μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελοειδών και υγραερίου από το παραλιακό μέτωπο των δύο Δήμων. Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας, η απόφαση για πραγματοποίηση της πορείας ήταν ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης σε συνεννόηση με το Δήμο Λιβαδιών. Η πορεία θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα με δύο διαφορετικά σημεία εκκίνησης από το Δήμο Λάρνακας και το Δήμο Λιβαδιών αντίστοιχα. Στόχος είναι να δοθεί το μήνυμα προς το κράτος και τις εταιρείες πετρελοειδών και υγραερίου να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους. Σημειώνεται πως οι κάτοικοι Λάρνακας και Λιβαδιών θα στηρίξουν μόνο συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις που θα οδηγήσουν στην όσο το δυνατό πιο γρήγορη μετακίνηση των εγκαταστάσεων. Ταυτόχρονα θα παρακολουθούν την υπόθεση και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ίδια στασιμότητα που παρατηρείται εδώ και δεκαετίες, τότε θα κλιμακωθούν οι ενέργειες διεκδίκησης, οι αντιδράσεις και οι κινητοποιήσεις, Στέφανε. Τώρα, κρίσιμη εκτιμάται η κατάσταση της υγείας του 26χρονου Μαρίσα, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο το Σάββατο. Διασωληνωμένος και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 26χρονος κάτοικος Λάρνακας, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο το πρωί του Σαββάτου. Ο 26χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στον κύριο δρόμο Ψευδά Αγίας Άννας, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απόλυσε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει σε τσιμεντένιο περιτύχισμα και να ακινητοποιηθεί. Από την πρόσκρουση, ο 26χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του. Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση μελών της ΕΜΑΤ Κοφίνου. Ακολούθως ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η κατάσταση της υγείας του περιγράφεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Mm-hmm. Ο αστυνομικός σταθμός Κοφίνου διερευνά τα αίτια του τροχαίου, Στεφανή. Mm-hmm. Σε σύλληψη 34χρονου προχώρησε η αστυνομία, Μαρίσα, για υποθέσεις που αφορούν διαρρήξεις και κλοπές. Στη σύλληψη 34χρονου για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπής προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής η αστυνομία. Εναντίον του εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, το οποίο εξασφαλίστηκε στη βάση μαρτυρίας που προέκυψε κατά τη διερεύνηση δύο υποθέσεων. Να πούμε, Στέφανη, ότι αυτές οι υποθέσεις διαπράχθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2014 στη Λευκωσία. Ο 34χρονος, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, συνελήφθη κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Λάρνακας από ευρωπαϊκή χώρα. Τότε η Λευκωσία διερευνά την υπόθεση.
Μάλιστα. Πάμε και στον 32χρονο Μαρίσα, ο οποίος οδηγήθηκε στο επαρχιακό δικαστήριο, καθώς νίκησε αυτοκίνητα ταξιδιωτών σε άλλα άτομα. Ο 32χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακας και προφυλακίστηκε για 8 μέρες για διευκόλυνση των ανακρίσεων, αφού εναντίον του εξετάζονται αδικήματα κλοπής από θεματοφύλακα, κακόβουλες ζημιές και οδήγησης με μηχανοκίνητων οχημάτων χωρίς ασφάλεια και χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Συγκεκριμένα, ο 32χρονος διαφήμιζε στο διαδίκτυο ότι διέθετε σύγχρονο χώρο φύλαξης αυτοκινήτων για τα άτομα που ταξίδευαν μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας για το εξωτερικό. Στην πραγματικότητα, όμως, παραλάμπανε τα αυτοκίνητα των ανυποψίαστων ταξιδιωτών από το αεροδρόμιο, τα μετέφερε σε χωράφια και στη συνέχεια τα ενοικίαζε σε ξένους τουρίστες ή σε Κύπριους, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Οι απάτες με τα αυτοκίνητα φαίνεται πως γινόντουσαν επιτακτικής βάσης από τον περασμένο Απρίλιο. Εναντίον του υπόπτου υπάρχουν στη δεδομένη στιγμή καταχωρημένες 9 καταγγελίες παραπονούμενων στον αστυνομικό σταθμό Κητίου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, εναντίον του 32χρονου εξετάζονται παρόμοιας φύσεως υποθέσεις και σε άλλες περιοχές εμφανίζονται. Μάλιστα. Μαρίσα Αβραμ, αυτά είχαμε από τη Λάρνακα. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε στην Πάφο τώρα. Η Σοφία Σολομού είναι μαζί μας από τον Ταχυδρόμο 24. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σοφία. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε, Σοφία, με τον 21χρονο, ο οποίος βρέθηκε θετικός σε έλεγχο που έγινε χθες βράδυ από την αστυνομία σε ναρκοτεστ. Θετικό σε ναρκοτεστ εντοπίστηκε 19χρονος οδηγός οχήματος Χεβράδη στην Πάφο. Στο ίδιο όχημα που ανακόπηκε για έλεγχο από την αστυνομία επέβαιναν άλλα 4 νεαρά πρόσωπα και ένας από αυτούς είχε στην κατοχή του 7,5 γραμμάρια κάνναβης. Ο 21χρονος στην κατοχή του, ο οποίος εντοπίστηκε η κάνναβη, παραδέχθηκε ότι τα ναρκωτικά ήταν δικά του και τα προόριζε για δική του χρήση. Σημειώνεται ότι στο όχημα επέβαινε και ένας ανήλικος, χωρίς να εντοπιστεί ωστόσο οτιδήποτε στην κατοχή του. Ο 21χρονος ελήφθηκε και τέθηκε υποκράτηση, ενώ από τον οδηγό του οχήματος λήφθηκε και δεύτερο δείγμα, το οποίο θα σταλεί στο κρατικό χημείο για την τελική εξέταση. Και στη διάρρηξη που είχαμε το Σάββατο, σε διαμέρισμα όπου οι διαρρήκτες πήραν και το αυτοκίνητο. Ακριβώς, Στέφανη. Συγκεκριμένα καταγγέλθηκε στην αστυνομία από γυναίκα κάτοικο Πάφου ότι άγνωστοι διέριξαν το διαμέρισμα της στην Πάφο και έκλεψαν διάφορα αντικείμενα όπως τηλεόραση, ηλεκτρονικό υπολογιστή και άλλα πολλά. Επίσης, οι δράστες έκλεψαν τα κλειδιά και στη συνέχεια το αυτοκίνητό της, ενώ αυτό βρισκόταν στασμευμένο και κλειδωμένο στον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας όπου διαμένει. Μάλιστα. Και να ολοκληρώσουμε, Σοφία, με το επαρχιακό συνέδριο του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Πάφο που πραγματοποιήθηκε χθες. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Ιουνίου στο ξενοδοχείο St. George στη Κλώρακα το επαρχιακό συνέδριο της Πάφου. Το 14ο επαρχιακό συνέδριο του κόμματος πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου, τον απειρωτή Προέδρου Λευτέρη Χριστοφόρου, του βουλευτή Πάφου Κώστα Κωνσταντίνου, στελεχών και φίλων του Δύση Πάφου. Επαρχιακός γραμματέας λοιπόν εξελέγει άνευ αρχιποψηφίου ο Λίνος Τσοχάς, νέος αναπληρωτής γραμματέας Δύση Πάφο Γιώργος Δημητριάδης, επαρχιακός οργανωτικός ο Νικόλας Χαρπίδης, επαρχιακός κλαδικών ο Σάββας Παυλικά, επαρχιακός γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης η Εμμανουέλα Ζωνιά και γραμματέας Γοδησή η Άντρη Σάβα. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση στην Ελεύθερη Επαρχία Μοχώστου. Πάμε αμέσως τώρα. Η Στάλο Θεοδόρου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Στάλο. Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Με δυσάρεστη είδηση, δυστυχώς, ξεκινάμε, που αφορά στο θάνατο τουρίστα στην Αγία Νάπα. Μάλιστα, Στέφανη, νεαρός τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός στον εξωτερικό χώρο συγκροτήματος διαμερισμάτων στην Αγία Νάπα χθες στις 4 τα ξημερώματα. Επιτόπου έσπευσαν μέλη του αστυνομικού σταθμού Αγίας Νάπας και μέλη του ΤΑΕ Αμοχώστου και απέκλεισαν τη σκηνή. Στη σκηνή μετέβησαν οι λειτουργοί του Γραφείου Εργασίας καθώς και ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους που διενήργησε αυτοψία. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε θηλαστικό τραύμα στο πίσω μέρος της κεφαλής, το οποίο είχε προκαλεστεί από την πτώση. Εκ πρώτης όψεως, σύμφωνα με την αστυνομία, φαίνεται πως ο θάνατος του 19χρονου Ιρλανδού τουρίστα προήλθε έπειτα από πτώση από 10 μέτρα από τον μπαλκόνι του συγκροτήματος ξενοδοχειακών συγκροτημάτων στο οποίο διέμενε. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί από την αστυνομία. Τα ακριβή αίτια θανάτου θα διακριβωθούν έπειτα από την νομισμένη νεκροτομή. Την υπόθεση εξετάζει το ΤΑΕ Αμοχώστου.
Μάλιστα, πάμε και στο παραλίμνη τώρα, Στάλο, που τελέστηκε το Σάββατο η κηδεία του ήρωα Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Μαουρή. Τελέστηκε το περασμένο Σάββατο στις 11 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνη με 44 χρόνια καθυστέρηση η κηδεία του ήρωα εφέδρου Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Μαούρη. Ο Μαούρης έπεσε νεκρός λίγες μέρες πριν κλείσει τα 20 του χρόνια στις επικές μάχες του Αγίου Παύλου στη Λευκοσία το Μαύρο Αύγουστο του 1974. Τα οστά του βρέθηκαν στην κατεχόμενη από τους Τούρκους περιοχή κοντά στο δόφραγμα του Αγίου Δομετίου και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA. Η νεκρόσιμη ακολουθία τελέστηκε προϊσταμένου του Μητροπολίτη Κωνσταντία Αμοχώστου του Βασιλείου. Επί μνημόσυνο λόγο εκφώνησε εκ μέρους της κυβέρνησης ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς και ο Δήμαρχος Παραλιμνίου Θόδωρος Πυρίλης και οι συγγενείς του Παρασκευή και Χρήστος Χριστοφή. Μάλιστα, πάμε ξανά πίσω στην Αγία Νάπα, όπου στο πλαίσιο των συντονισμένων επιχειρήσεων η αστυνομία συνέλευε δύο άτομα, μέλη εγκληματικής ομάδας. Δύο σύλληψεις πραγματοποίησε η αστυνομία στην Αγία Νάπα στο πλαίσιο των συντονισμένων επιχειρήσεων για πάταξη της εγκληματικότητας. Υποκράτηση τέθηκαν ένας 28χρονος και ένας 29χρονος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για δύο φρουρούς ασφαλείας βουλγαρικής καταγωγής, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Παρασκευής δυνάμει δικαστικού εντάλματος κράτησης και διατάγματος απέλασης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άντρες τέθηκαν υποκράτηση ενώ έχει διαπιστωθεί ότι ανήκαν στην εγκληματική ομάδα. Για την ίδια υπόθεση έχει εκδοθεί διάταγμα για τρίτο πρόσωπο, το οποίο όμως έχει αναχωρήσει από την Κύπρο την προηγούμενη Τετάρτη. Μάλιστα, και να κλείσουμε στ' άλλο με τη μονή του Αποστόλου Βαρνάβα, η οποία ζωντάνεψε ξανά χθες. Μάλιστα, Στέφανη, ζωντάνεψε χθες για ακόμη μια φορά η κατεχόμενη ιερά και σταυροπηγιακή μονή του Αποστόλου Βαρνάβα στην κατεχόμενη Σαλαμίνα, την νυχτερινή ακολουθία που τελέστηκε χθες το απόγευμα. Εκατοντάδες πιστοί πρόσφυγες από την κατεχόμενη Αμόχωστο μετέβησαν στην κατεχόμενη Σαλαμίνα με έκδηλη συγκίνηση για να λάβουν μέρος στην ακολουθία. Της νυχτερινής ακολουθίας χωροστάτησε ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας Αμοχώστου Βασίλειος, πλαισιούμενος από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτη Ιωάννη, τον πρωτοσύγκελο της Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο και κληρικούς της Αρχιεπισκοπής Περιφέρειας και άλλων Μητροπόλεων. Ενώ σήμερα το πρωί τελέστηκε στο αρχαιρετικό συλλειτουργείο την ίδια μονή, προεξαρχούντος του Μητροπολίτη Κορωνίας Παντελήμωνος, συλλειτουργούντος του Μητροπολίτη Κωνσταντίας Βασιλείου με τη συμμετοχή άλλων κληρικών. Στέφανη. Μάλιστα, Στάλο Θεοδόρου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και περνάμε τώρα στην πρόγνωση για τον καιρό. Κύριος Μιχάλης Μούσκος είναι σήμερα μαζί μας από το Τμήμα Μετεωρολογίας. Κύριε Μούσκο, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ επίσης. Καλή εβδομάδα. Θα μας τρελάνει ο καιρός. Έρχονται βροχές, καταιγίδες, μαθαίνουμε. Ναι, κυρίως από αύριο. Αύριο μέχρι και την Πέμπτη, μεσημέρι και απόγευμα, περιοχές όπως τα ορεινά, το εσωτερικό. Και η Λεμεσός είναι μια περιοχή η οποία μπορεί να επηρεαστεί από τις βροχές. Όχι τόσο αύριο, θα έλεγα, όσο την Τετάρτη και την Πέμπτη. Είναι τέτοιο το ρεύμα του αέρα που μπορεί να φέρει κάποιες βροχές ή καταιγίδες από την ορεινή Λεμεσό προς την πόλη της Λεμεσού. Να πούμε ότι οι θερμοκρασίες όντως σήμερα και αύριο είναι πολύ κοντά στις μέσες τιμές για την εποχή, κοντά στους 33 στο εσωτερικό, 28 με 30 τα παράλια, ακριβώς οι κανονικές τιμές για την εποχή. Από την Τετάρτη περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά. Στους 36 το εσωτερικό, τα παράλια μια άνοδο της τάξης του 1 με 2 βαθμών. Ενώ μέχρι την Παρασκευή, που είναι και η τελευταία μέρα της πρόγνωσης, ο καιρός βελτιώνεται στην την Παρασκευή σε σχέση με το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν περιμένουμε δηλαδή βροχές. Κυρίως έφυγος καιρός, κάποιες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα και μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Να πούμε ότι το εσωτερικό αναμένουμε κοντά στους 38 μέχρι την Παρασκευή. Τα παράλια, τα δυτικά και τα βόρεια κοντά στους 31-32 και τα υπόλοιπα παράλια κοντά στους 34 βαθμούς. Όταν λέμε καταιγίδες, κύριε Μούσκο, μπορεί να έχουμε και ακραία φαινόμενα, μπορεί να έχουμε χαλάζι. Ναι, περιμένουμε να έχουμε χαλάζι στις καταιγίδες τις επόμενες τρεις μέρες. Είναι αρκετά πιθανό να υπάρξουν. Δεν σημαίνει ότι όλες οι καταιγίδες θα έχουν. Κάποιες από αυτές που ίσως να είναι πιο έντονες να έχουν χαλάζι. Οι περιοχές οι οποίες, όπως είναι τα ορεινά, είναι πιο ευάλωτες στο χαλάζι, αλλά και οι περιοχές του εσωτερικού. Είναι πιθανές να έχουν χαλάζει. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς, να δούμε και τις κάρτες τώρα με τις θερμοκρασίες στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Αθήνα 32 με 21, Θεσσαλονίκη 33 με 20, Λονδίνο 23 με 12, Βρυξέλλες 24 με 13, Παρίσι 24 με 16. Ρώμη 31 βαθμοί με 19, Μόσχα 22 με 13, Βουκουρέστι 31 με 18, Βερολίνο 24, Μαδρίτη 21 βαθμοί με 12. Δείτε αμέσως μετά στις ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Τραμπ και Κιμ έτοιμοι για την ιστορική συνάντηση. Με ένα tweet ο Ντόναλντ Τραμπ το ορπίλησε τους G7. Έντονες αντιδράσεις από την Ευρώπη και Καναδά για την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Βραζιλία, δραματική διάσωση νεογέννητου. Ήταν θαμμένο για 7 ώρες. Ο Ερντογάν εξολοθρεύει τους αντιπάλους του. Ζητά από τα δικαστήρια να εκδώσουν άμεσα την απόφαση του για τον Τεμιρτάς. Δεκάδες συλλήψεις για παιδική πορνογραφία στην Ισπανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιμ Γιονγκ-ουν έφτασαν στη Σιγκαπούρη την Κυριακή. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στη Σιγκαπούρη λαβωμένος μετά τη σύνοδο των G7 στον Καναδά. Στόχος του είναι να αποδείξει ότι η ανορθόδοξη προσέγγιση του μπορεί τελικά να φέρει θετικά αποτελέσματα. Μία μέρα πριν από την ιστορική σύνοδο κορυφής με αβέβαιη έκβαση, έπειτα από δεκαετίες καχυποψίας και εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βόρεια Κορέα, η ατζέντα των δύο ηγετών θα είναι πλούσια με το βορειοκορεατικό πυρηνικό οπλοστάσιο να βρίσκεται στην καρδιά των συνομιλιών. Είμαι σε αποστολή ειρήνης, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά την άφιξή του στη Σιγκαπούρη για την ιστορική συνάντηση της Τρίτης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Χαίρομαι που είμαι στη Σιγκαπούρη. Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός, έγραψε λίγο αργότερα στο Twitter. Χρησιμοποιώντας αυτές τις εκφράσεις, ο Τραμπ φαίνεται έτοιμος και αποφασισμένος για τη συνάντησή του με τον Κιμ. Νωρίτερα από τον Τραμπ έφτασε στην Ασιατική χώρα ο Βορειοκορεάτης ηγέτης που φέρεται να είπε ότι όλος ο κόσμος παρακολουθεί. «Θα χτίσουμε μια νέα σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Pyongyang. «Τα μέτρα ασφαλείας είναι φυσικά ενισχυμένα, αλλά το θέαμα σωματοφύλακες να τρέχουν πίσω και γύρω από το όχημα του Kim Jong-un είναι κάτι ασυνήθιστο για τους ντόπιους». Ήταν ένα εκπληκτικό θέαμα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτό συμβαίνει πράγματι. Δεν περίμενα να δω τον ανώτατο ηγέτη να εμφανίζεται και δεν έχω δει ακόμα τον Τραμπ να περνάει. Αλλά έχω ένα αίσθημα ότι θα υπάρχει πολύ περισσότερη ασφάλεια. Οι δύο ηγέτες μένουν σε διαφορετικά ξενοδοχεία σε κοντινή απόσταση και προετοιμάζονται για τις συνομιλίες τους στο νησί Σεντόζα. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον είναι στραμμένο σε αυτήν την πολυαναμενόμενη συνάντηση, για την οποία όμως είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τις πιθανότητες επιτυχίας. Απογοητευτικά και κάπως θλιβερά, χαρακτήρισε η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της G7 και συγκεκριμένα την απόσυρση της στήριξης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο κοινό ανακοινωθέν με ανάρτηση στο Twitter, ενώ τόνισε ότι η Ευρώπη θα απαντήσει με αντίμετρα στην επιβολή δασμών στα προϊόντα αλουμινίου και χάλιβα. Η Ευρώπη θα προχωρήσει σε αντίμετρα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει φόρους στις εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου, επανέλαβε η Γερμανίδα καγκελάριος μιλώντας σε συνέντευξή της σε γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Παράλληλα, η Άγγελα Μέρκελ εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη στάση Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής των G7. Δουλέψαμε σκληρά για ένα συμβιβασμό. Παλέψαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά ήρθε αυτή η επαναχώρηση μέσα από ένα tweet. Είναι φυσικά απογοητευτικό. Το σημαντικότερο είναι η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη και να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της ακόμη επιθετικότερα. Μια ενωμένη Ευρώπη είναι η απάντηση στη θέση του Τραμπ πρώτα η Αμερική, ήταν η αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μαάς.
Στην αντιπαράθεση εισήλθε και η Γαλλία, που επέκρινε αυστηρά την απόφαση του Τραμπ να αποσύρει ξαφνικά την υποστήριξή του για ένα κοινό ανακοινωθέν της ομάδας των G7, στο οποίο είχαν καταλήξει οι ηγέτες, κατηγορώντας τον ότι καταστρέφει την εμπιστοσύνη και είναι ανακόλουθος. Η Καναδή Υπουργός Εξωτερικών, Κρίστια Φρίλαν, απάντησε στην επίθεση του Λευκού Οίκου, λέγοντας πως οι προσωπικές επιθέσεις δεν βοηθούν και πως ο Καναδάς θα λάβει ανταποδοτικά μέτρα στους δασμούς των ΗΠΑ. Με ένα tweet, ο Ντόναλντ Τραμπ τορπίλησε τους G7, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να έχει ουσιαστικά τορπίλησει τη συνοδό των G7. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας δηλώνει πως η στάση του Αμερικανού Πρόεδρου δεν αποτελεί έκπληξη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε στροφή 180 μοιρών, γυρίζοντας την πλάτη στους συμμάχους του στην Ευρώπη και τον Καναδά, τους οποίους μάλιστα απείλησε με βαρύς τελωνιακούς δασμούς. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει ουσιαστικά τορπιλήσει τη σύνοδο των G7, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας δηλώνει πως η στάση του Αμερικανού Προέδρου δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη. Δεν αποτελεί πραγματικά έκπληξη. Το είδαμε και με τη συμφωνία για το Ιράν και με τη συμφωνία για το κλίμα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορείς να καταστρέψεις την εμπιστοσύνη με 280 χαρακτήρες στο Twitter. Αλλά για να τη χτίσεις ξανά χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο. Πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να οδηγηθούμε στις σωστές συνέπειες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε στροφή 180 μοιρών, γυρίζοντας την πλάτη στους συμμάχους του στην Ευρώπη και τον Καναδά, τους οποίους μάλιστα απείλησε με βαρύς τελωνιακούς δασμούς. Η Γαλλία και η Ευρώπη διατηρούν την υποστήριξή τους στο τελικό ανακοινωθέν της διάσκεψης των χωρών μέλων των G7 και όποιος αποχωρεί από τις δεσμεύσεις δείχνει την έλλειψη συνάφειας και την ασυνέπειά του, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της Γαλλικής Προεδρίας. Φτάνοντας στο Κεμπέκ, ο Καναδός Πρωθυπουργός αρνήθηκε να σχολιάσει οτιδήποτε για τον Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα όμως είχε αναρτήσει στο Twitter μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι G7 θα βοηθήσει να κάνουμε τις οικονομίες πιο ισχυρές και τους πολίτες πιο ευημερείς. Στη Βραζιλία μεταφερόμαστε τώρα, όπου ένα συγκινητικό βίντεο δείχνει αστυνομικούς να βγάζουν στην επιφάνεια ένα νεογέννητο κοριτσάκι, το οποίο έμεινε θαμμένο στα χώματα επί 7 ώρες, αλλά κατάφερε να επιζήσει. Το συγκινητικό αυτό βίντεο δείχνει αστυνομικούς να βγάζουν στην επιφάνεια ένα νεογέννητο κοριτσάκι, το οποίο έμεινε θαμμένο στα χώματα επί 7 ώρες, αλλά κατάφερε να επιζήσει. Το μωρό που προέρχεται από φυλή Ινδιάνων στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας έθαψε η οικογένειά του, πιστεύοντας ότι είναι νεκρό. Η μητέρα είναι μόλις 15 ετών. Η αστυνομία συνέλαβε τη γιαγιά και την προγιαγιά του νεογέννητου ως ύποπτες για παιδοκτονία. Την ώρα που στον Καναδά πραγματοποιούνταν η σύνοδο στο G7 στο Τσινγκντάο της Κίνας, συγκεντρώνονταν ηγέτες από όλη την Ασία για τη διήμερη διάσκεψη κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Η σύνοδος έδωσε την ευκαιρία στο Ρώσο πρόεδρο Βλάδιμιρ Πούτιν να συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Χασάν Ροχανί, που ταξίδεψε στην Κίνα καθώς η Τεχεράνη έχει καθεστώς χώρας παρατηρητή στον Οργανισμό της Σανγκάης. Την ώρα που στον Καναδά πραγματοποιούνταν η σύνοδος των G7, στο Τσινγκντάο της Κίνας συγκεντρώνονταν ηγέτες από όλη την Ασία για την διήμερη διάσκεψη κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Πρόκειται για διεθνή οργανισμό που ιδρύθηκε το 2001 και του οποίου ηγούνται η Ρωσία και η Κίνα, στην οποία έχει και την έδρα του. Αρχικά είχε ως σκοπό να κατευνάσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην Κεντρική Ασία, αλλά με την πάροδο των ετών εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο οργανισμό οικονομικής συνεργασίας, στον οποίο σε αυτή τη σύνοδο για πρώτη φορά μετέχουν η Ινδία και το Πακιστάν. Η σύνοδος έδωσε την ευκαιρία στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Χασάν Ροχανί, που ταξίδεψε στην Κίνα, καθώς η Τεχεράν έχει καθεστώς χώρας παρατηρητή στον οργανισμό της Σανγκάης. Οι δυο τους επιβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν την στενή συνεργασία τους σε τομείς όπως το εμπόριο, η ασφάλεια αλλά και στην Συρία. Μεγάλο μέρος της συνάντησης απασχόλησαν οι εξελίξεις μετά την απόσυρση των ΗΠΑ από την Συμφωνία για τα Πυρηνικά του Ιράν. Ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας αναμένεται να απασχολήσουν τις εργασίες της δεύτερης ημέρας της Συνόδου. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρέτσεπ Τάγιπ Ερντογάν κάλεσε τα δικαστήρια να δικάσουν το ταχύτερο δυνατό τον Κούρδο αντίπαλό του Σελαχαντίν Ντεμιρτάς, ο οποίος είναι φυλακισμένος με κατηγορίες για τρομοκρατία και είναι υποψήφιος στις προώρες εκλογές της 24ης Ιουνίου.
δύο εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες προώρες εκλογές που αναμένονται αμφίρροπες. Ο Τούρκος πρόεδρος πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις εναντίον του Ντεμιρτάς, ηγέτη του φιλοκουρδικού κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών. Φυλακισμένος από το Νοέμβριο του 2016 και αντικείμενο πολλών δικαστικών διαδικασιών που αφορούν κυρίως κατηγορίες για τρομοκρατικές δραστηριότητες, τις οποίες ο ίδιος αρνείται, ο Ντεμιρτάς κινδυνεύει με ποινή κάθριξης 142 και πλέον ετών. Ο Ερντογάν κατηγορεί κυρίως τον Ντεμιρτάς ότι είναι υπεύθυνος για το θάνατο δεκάδων ανθρώπων σε διαδηλώσεις που κατέληξαν σε λουτρό αίματος τον Οκτώβριο του 2014. Οι κυριότεροι αντίπαλοι του Ερντογάν έχουν ζητήσει την απελευθέρωση του Ντεμιρτάς προκειμένου να μπορέσει να διεξαγάγει προεκλογική εκστρατεία για τις πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 24 του μήνα. Σε ειρηνικούς εορτασμούς του Eid al-Fitr ελπίζει η αφγανική κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση των Ταλιμπάν για τριήμερη κατάπαυση του πυρός. Πρόκειται για την πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, με την οργάνωση ωστόσο να ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση θα ανταπαντήσει, εξαιρώντας από την εκεχηρία τις ξένες δυνάμεις που βρίσκονται στη χώρα. Σε ειρηνικούς εορτασμούς του Eid al-Fitr ελπίζει η αφγανική κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση των Ταλιμπάν για τριήμερη κατάπαυση του πυρός. Πρόκειται για την πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, με την οργάνωση ωστόσο να ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση θα ανταπαντήσει, εξαιρώντας από την εκεχηρία τις ξένες δυνάμεις που βρίσκονται στο Αφγανιστάν. Η κυβέρνηση του Αφγανιστάν έχει κάνει και θα κάνει τα απαραίτητα βήματα για να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει άλλη αιματοχυσία στο Αφγανιστάν. Ακόμη και αν πρόκειται για μικρά βήματα, εμείς τα καλωσορίζουμε. Δεχόμαστε με χαρά την ανακοίνωση των Ταλιμπάν και ελπίζουμε να δεσμευτούν να εφαρμόσουν τα όσα είπαν και την εκεχηρία. Είναι η πρώτη φορά από το 2001, οπότε και οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών τους απομάκρυναν από την εξουσία, που οι Ταλιμπάν προχωρούν σε κατάπαυση του πυρός. Στο στόχαστρο της οργάνωσης βρίσκονται οι δυνάμεις ασφαλείας σχεδόν σε καθημερινή βάση. Μόνο το Σάββατο σκοτώθηκαν περισσότεροι από 60 Αφγανοί στρατιώτες από επιθέσεις των Ταλιμπάν. Το πρόσφατο κατηγορητήριο κατά του Πολ Μάνοφορτ, πρώην επικεφαλής της προεδρικής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη διαδρομή των χρημάτων που απέκρυψε από τις αμερικανικές αρχές μέσω και της Κύπρου. Οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ότι με τα διάφορα σχέδιά του, ο Μάνοφορτ ξέπλυνε περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια. Το πρόσφατο κατηγορητήριο κατά του Πολ Μάναφορτ, πρώην επικεφαλής της προεδρικής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη διαδρομή των χρημάτων που απέκρυψε από τις αμερικανικές αρχές μέσω και της Κύπρου. Στο πρόσφατο κατηγορητήριο αναφέρονται offshore εταιρείες μέτρα την Κύπρο και τα δεκάδες εκατομμύρια που απέκρυψε με κάθε λεπτομέρεια. Οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ότι με τα διάφορα σχέδιά του, ο Μάναφορτ ξέπλυνε περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια. Στην απόκρυψη εισοδημάτων περιλαμβάνονταν και υποτιθέμενα δάνεια πέραν των 13 εκατομμυρίων δολαρίων που δόθηκαν από εταιρείες του Μάναφορτ και συνεργατών του, που ήταν εγγεγραμμένες στην Κύπρο, σε εταιρείες ιδιοκτησίας του ιδίου στις ΗΠΑ. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από τη χώρα των Βάσκων σχημάτισαν την Κυριακή με ανθρώπινη αλυσίδα μήκους 202 χιλιόμετρων για να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της περιοχής. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από την χώρα των Βάσκων σχημάτισαν την Κυριακή με ανθρώπινη αλυσίδα μήκους 202 χιλιόμετρων για να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της περιοχής. Με πρωτοβουλία τοπικής οργάνωσης, το όνομα της οποίας στα ελληνικά σημαίνει «Στα δικά μας χέρια», η ανθρώπινη αλυσίδα επεκτάθηκε από το Σαν Σεμπαστιάν ως το βασικό κοινοβούλιο στη Βιτόρια. Σήμερα χιλιάδες πολίτες απέδειξαν ότι θέλουμε εμείς να αποφασίσουμε για το πολιτικό μέλλον αυτής της χώρας. Ότι έχουμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε και είναι ανάγκη να συμβεί αυτό για χίλιους δύο λόγους, καθώς είναι κάτι που μας αφορά και μας επηρεάζει καθημερινά, ατομικά και συλλογικά. Πρέπει να αποφασίσουμε εμείς για το μέλλον μας. Η χώρα των Βάσκων, όπως και η Καταλωνία, απολαμβάνει αυξημένη αυτονομία, διαθέτει δική της γλώσσα και πολιτιστική παράδοση. Αν και η πλειοψηφία των κατοίκων δεν επιθυμεί την ανεξαρτησία από την Ισπανία, πολλοί τάσσονται υπέρ της διεξαγωγής ενός δημοψηφίσματος.
Η Ισπανική αστυνομία προχώρησε σε 24 συλλήψεις και κατηγορίες έναντι 8 προσώπων για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας μέσω του Facebook και του Skype. Η τεράστια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε 14 διαφορετικές περιοχές της χώρας ξεκίνησε όταν συνελήφθη Πακιστανός που διαμοίραζε πορνογραφικό υλικό. Η Ισπανική αστυνομία προχώρησε σε 24 συλλήψεις και κατηγορίες έναντι 8 προσώπων για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας μέσω του Facebook και του Skype. Η τεράστια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε 14 διαφορετικές περιοχές της Ισπανίας ξεκίνησε όταν συνελήφθη Πακιστανός στη Χιπουσκόα που διαμοίραζε πορνογραφικό υλικό. Οι αρχές κατάφεραν να εξαθρώσουν όλο το κύκλωμα ενώ βρήκαν και ένα μικρό δίκτυο παράνομης διακίνησης μεταναστών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες για την παιδική πορνογραφία βρίσκεται και ένας πάστορας που ισχυρίστηκε ότι είχε το υλικό για να αποτρέπει όσους έχουν τέτοιες τάσεις. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και για να υποδεχθούμε ευθύς αμέσως τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι αναφίβολα μία από τις ομορφότερες πόλεις της Κύπρου. Έχει μία πολύ γρήγορη ανάπτυξη, πολιτισμική, ψυχολογική αλλά και κοινωνική. Για τη Λεμεσό βέβαιως ο λόγος, τα έργα αλλά και τα προβλήματά της θα συζητήσουμε σήμερα. Και είναι εδώ μαζί μας σήμερα ο Δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Νίκος Νικολαίδης. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, αγαπητή μου Στέφανη. Τοπική αυτοδιοίκηση, ένας πολύ σημαντικός τομέας, θα λέγαμε, και που ευθύνεται και για τα πάρα πολλά έργα ανάπτυξης που γίνονται σε κάθε επαρχία. Και η Λεμεσός φαίνεται ότι στη Λεμεσό μάλλον αυτό συμβαίνει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, κύριε Δημάρχε. Είναι γεγονός ότι η Λεμεσός είναι η πόλη της ανάπτυξης. Με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από τον μέσο όρο ανάπτυξης Παγκύπρια, πρέπει να πούμε. Μια πόλη όπου τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα, έχει μπει η ίδια η πόλη πάνω σε μια έτσι αναπτυξιακή πορεία πολύ σημαντική και κουβαλάει σε κάποιο βαθμό και στους ώμους της και την υπόλοιπη οικονομία της Κύπρου. Δεν είναι τυχαίο που θεωρείται ότι είναι η οικονομική πρωτεύουσα της Κύπρου. Το λέμε αυτό με πολύ σεμνότητα, χωρίς να υποτιμούμε καμιά άλλη πόλη, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχουν τέτοιες συγκυρίες εδώ. Είναι το λιμάνι, είναι η εμπορική ναυτιλία η οποία δημιουργεί έτσι μια άλλη διάσταση στην εμπορική δραστηριότητα. Είναι οι παραδοσιακές βιομηχανίες που από τα παλιά χρόνια η Λεμεσός ήταν πάντα η βιομηχανική πόλη της, η πιο βιομηχανική πόλη της Κύπρου. Είναι ο τουρισμός, είναι τώρα το νέο καζίνο resort. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κράμα θα λέγα εγώ και μια σύνθεση οικονομικών δραστηριοτήτων που προσφέρουν την βάση για μια πολύ καλή και επενδυτική έτσι, ευκαιρία γενικότερα, αλλά και μια πολύ καλή αναπτυξιακή πορεία και χαιρόμαστε γι' αυτό. Η παρουσία των Ρώσων και η δραστηριοποίησή τους στην Λεμεσό έχουν συντείνει σε αυτό το... Η παρουσία των Ρώσων ήταν και είναι εξαιρετικά σημαντική στην Κύπρο. Συμβάλλουν πάρα πολύ στην οικονομική δραστηριότητα της Λεμεσού και όχι μόνο. Πρέπει να πούμε ότι η παρουσία των Ρώσων και γενικότερα των ξένων, ξέρετε η Λεμεσός, είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα μιας πόλης, μεγάλης πόλης, η οποία είναι μια πολυπολιτισμική πόλη και μάλιστα μια πόλη στην οποία κυριαρχεί κοινωνική ειρήνη, κυριαρχεί αλληλοσεβασμός, ανοχή μεταξύ των διαφόρων εθνικοτήτων που ζουν στην πόλη μας. Ανά πάσα στιγμή στη Λεμεσό ένα ποσοστό γύρω στο 15 με 20% είναι ξένοι, ξένης ενώ εθνικότητας. Και πρέπει να πούμε αυτή η σταθερότητα, αυτό το μήνυμα κοινωνικής σταθερότητας βοηθά και επενδυτικά την πόλη. Μια πόλη η οποία μπορεί και κρατάει αυτή την ισορροπία είναι ένας καλός προορισμός και για επενδύσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σε εξέλιξη πάντως πάρα πολλά έργα στην Λεμεσό και δυστυχώς θα λέγαμε ότι η ανάπτυξη αυτή δεν αρέσει σε πολλούς πολίτες αλλά και σε κάποιους ξενοδόχους οι οποίοι διαμαρτύρονται για την ανέγερση ψηλών κτίριων κατά μήκους της θαλάσσιας περιοχής. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό?
Όλες οι απόψεις ασφαλώς είναι απόλυτα σεβαστές και είναι γεγονός ότι το θέμα με τα ψηλά κτίρια μπήκε σχετικά απότομα στη ζωή μας. Ξεκίνησε από τα κίνητρα τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε με απόφασή του με στόχο να αναζωογονήσει την οικοδομική δραστηριοποίηση της στην χώρα μας. Αυτό λειτουργήσε πολύ ενθαρρυντικά σε πολλούς developers οι οποίοι προγραμμάτισαν στην βάση των κινήτρων κυρίως αυτές τις μεγάλες αναπτύξεις. Και ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά σε μια νέα, σε ένα νέο σκηνικό αυτών των μεγάλων αναπτύξεων με τις ασφαλώς θετικές παρενέργειες αλλά και με τα οποιαδήποτε στοιχεία που δημιουργούν προβληματισμό μέσα στους πολίτες, μέσα στους μερίδες ας πούμε, επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται αλλού. Είναι γεγονός ότι υπάρχει έτσι μια τάση, θα έλεγα, τον τελευταίο καιρό μιας επαναξιολόγησης, μια να δούμε τα πράγματα πιο σφαιρικά, να δούμε το θέμα των αναπτύξεων αυτών κάτω από ένα φακό πιο ολοκληρωμένο, να μπουν κάποια κριτήρια πιο συντεταγμένα, αν θέλετε, χωρίς κάποιος να μην αναγνωρίζει την δυναμική που φέρουν αυτές οι αναπτύξεις σε μια πόλη, όχι μόνο την οικονομική δραστηριοποίηση της πόλης, αλλά και γενικότερα στην εξέλιξη, στην μετεξέλιξη μιας πόλης. Μια πόλη πρέπει να εξελίσσεται πάντα ασφαλώς με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία της, να εξελίσσεται με τρόπο ομαλό, να μην δημιουργούνται ανατροπές ούτε πολεοδομικές, ούτε οικονομικές, ούτε κοινωνικές. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια φυσιολογική και ομαλή πορεία και εξέλιξη, αλλά να υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Άρα νομίζω ότι η κοινωνία μας, η πολιτεία γενικότερα, οι πολίτες έχουμε αυτή τη δυνατότητα και αυτό το απόθεμα γνώσης και εμπειριών να κάτσουμε κάτω, να συζητήσουμε, να βρούμε τις καλύτερες δυνατόν λύσεις που θα βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο και την πόλη μας και τη ζωή μας. Η εξέλιξη όμως αυτή, κύριε Νικολαίδη, και η ραγδαία αυτή ανάπτυξη, είναι ερώτηση τηλεθεατή αυτή, έχει συμβάλει και στην αύξηση των ενοικίων, γιατί είναι ιδιαίτερα αυξημένα τα ενοίκια. Αυτό είναι μια αρνητική παρενέργεια του μεγάλου, του ψηλού ρυθμού ανάπτυξης, τα ψηλά νίκια για παράδειγμα. Και εδώ πρέπει να επεξεργαστούμε συγκεκριμένες προτάσεις, πώς θα εθαρρύνουμε για παράδειγμα την οικοδόμηση περισσότερων οικιστικών μονάδων σε συγκεκριμένες περιοχές που θα επιλεγούν, ούτως ώστε να μειώσουμε μέσα από την αύξηση της προσφοράς τις τιμές των οικιστικών μονάδων, αλλά και συνεπακόλουθα τις τιμές των ενοικίων. Μια ανάπτυξη ασφαλώς δεν φέρνει μόνο θετικά, φέρνει και κάποιες αρνητικές παρενέργειες ή παράπλευρες, αν θέλετε, παράπλευρα θέματα. Και είναι εδώ που πρέπει η πολιτεία, είτε είναι δήμος, είτε είναι πολεοδομία, είτε είναι κεντρικό κράτος, είτε είναι άλλοι φορείς που εντάσσονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να μπορέσουμε να προδιαγράψουμε εκείνους τους όρους, να μην αφήσουμε ανεξέλεκτη την οποιαδήποτε διαδικασία ανάπτυξης, αλλά να προδιαγραφεί μέσα σε κάποια πλαίσια που θα είναι όσο το δυνατόν πιο παραγωγικά. Και ο τελικός αποδέκτης της οποιασδήποτε ανάπτυξης πρέπει να είναι η κοινωνία, πρέπει να είναι ο πολίτης. Δηλαδή, η ανάπτυξη, η οποία το μόνο που αποφέρει είναι το αντάλλαγμα στον επενδυτή, είναι μια ανάπτυξη μονοδιάστατη και όχι αηφόρα. Εμείς θέλουμε η ανάπτυξη, οφείλουμε να διαμορφώσουμε εκείνες τις συνθήκες, ώστε η ανάπτυξη ακριβώς να έχει κοινωνικό όφελος μακροπρόθεσμο. Με τα έργα στην οδό Μισαούλη και Καβάζογλου, τι γίνεται? Έχει καταγγειλωθεί η προσφορά και προγραμματίζουμε να αρχίσουμε τον ερχόμενο Σεπτέμβρη ένα έργο το οποίο είμαστε πεπισμένοι ότι θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής και εμπορικά και περιβαλλοντικά και αισθητικά, αν θέλετε. Είναι γεγονός ότι είχαμε διαφορετικές απόψεις από κάποιους περίοικους που πιστεύω ότι με τον εξαντλητικό διάλογο που είχαμε μέχρι σήμερα, τον οποίο και θα συνεχίσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, ακόμα και για τη διάρκεια της κατασκευαστικής περίοδου, εμείς θα προσπαθούμε τα οποιαδήποτε προβλήματα επιμέρους να τα λύουμε. Επειδή είχαν αντιδράσει και οι καταστηματάρχες εκεί, ότι υπήρξαν αυτές οι αντιδράσεις. Οικονομικό αντίκτυπο. Πάντα το λέω με απόλυτο σεβασμό προς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτή η ανάπτυξη θα τους πλήξει τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Εμείς θεωρούμε ότι θα τους βοηθήσει, γιατί δεν μπορεί σε μια πόλη κύριοι δρόμοι όπως είναι η Μισαούλη και Καβάζογλου να παραμένουν στην κατάσταση που είναι σήμερα. Αν αφαιθεί ο δρόμος όπως είναι σήμερα, σίγουρα θα περιέλθει, θα περιπέσει σε μια κατάσταση όπου πλέον δεν θα μπορεί
κανένας να πει ότι ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι θετικό για ο πλευράς διαβίωσης και ο πλευράς εμπορικής δραστηριοποίησης. Δεν θα επηρεαστούν όμως οικονομικά το διάστημα εκείνο που θα γίνονται τα έργα εκεί? Αυτό θα είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και θα προσπαθήσουμε τόσο ο ρυθμός κατασκευής όσο και ο τρόπος που θα εξελιχθούν τα έργα, αλλά και μέσα από κάποιες ελαφρύνσεις που έχουμε υπόψη μας και θα τις συζητήσουμε μαζί τους, να υποστούν την ολιγότερον δυνατή επιβάρυνση. Ασφαλώς όπου γίνονται έργα, αναπόφευκτα υπάρχει κάποια επιβάρυνση. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε αυτή η επιβάρυνση να μην είναι σε βαθμό που να μην μπορούν να την αντέξουν. Επίσης, πριν λίγες μέρες είχαμε την έντονη αντίδραση του κυρίου Ντίνου Έλληνα, του πρόεδρου της σχολικής εφορίας της Λεμεσού, για τον κυκλικό κόμβο όπου θα γίνει εκεί στο Λανητίο, για την αποκοπή συγκεκριμένα των δέντρων του Λανητίου. Είναι ένα πολεοδομικό έργο. Ο σχεδιασμός έγινε από την πολεοδομία, από το Τμήμα Πολεοδομίας. Είναι ένα έργο που αποτελεί την τρίτη φάση της ανάπλασης της οδού Αγίας Φυλάξεως. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία επαφών. Νομίζω εντός της εβδομάδας θα υπάρξει μια συνάντηση, ούτως ώστε να βρεθούν εκείνες οι λύσεις οι οποίες θα περιορίζουν στο ελάχιστο την περιβαλλοντική, αν θέλετε, επιβάρυνση της περιοχής. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν οι λύσεις, γιατί το συγκεκριμένο έργο της ανάπλασης της οδού Αγίας Φυλάξεως και του μέρους της λεωφόρου, που είναι μέρος της τρίτης φάσης, είναι έργο σημαντικό που θα συμβάλλει γενικότερα στην αναβάθμιση και της οδικής υποδομής της πόλης. Πάμε λίγο τώρα και στην ρύπανση στις θάλασσες της Λεμεσού. Πέρσι είχαμε σοβαρό πρόβλημα, φαίνεται επανέρχεται και φέτος το πρόβλημα αυτό, κύριε Δημάρχε. Τα τελευταία χρόνια είχαμε σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να πούμε. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους Λεμεσανούς. Σε βαθμό που φέτος είμαστε αποφασισμένοι με μέσα τα οποία είναι πολύ πιο αναβαθμισμένα να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα στον μέγιστο δυνατό βαθμό και να εντοπίσουμε επιτέλους τις πηγές και τα αίτια και τους υπαίτιους για αυτή τη ρήπανση. Φέτος πρέπει να πούμε ότι πέρα από την αναβαθμισμένη εμπλοκή όλων των κυβερνητικών τμήματων, και εδώ ανοίγω μια παρένθεση, ο Δήμος Λεμεσού δεν είναι η καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία για τη ρύπανση της θάλασσας. Όμως έχουμε βγει μπροστά, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναλάβουμε το φορτίο, να συντονίσουμε, να πιέσουμε, να προδιαγράψουμε, να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα, και αυτό κάνουμε. Μέσα από αλληλεπάλληλες σκέψεις έχουμε δημιουργήσει έτσι ένα κλίμα ανάληψης αυξημένης ευθύνης από όλες τις υπηρεσίες. Μπορική Ναυτιλία, Αρχή Λιμένων, Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Επίσης, για πρώτη φορά φέτος αξιοποιούμε τις υπηρεσίες ειδικών. Έχουμε κλείσει ένα συμβόλαιο με ένα σημαντικό κόστος, γύρω στις 100.000 ευρώ, για το πεντάμινο του καλοκαιριού, το τετράμινο του καλοκαιριού συγκεκριμένα, από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβρη, με μια εταιρεία η οποία με δύο σκάφη θα επιτηρεί με το ένα, θα επεμβαίνει με το άλλο στην περιοχή Λιωμένου για να καταπολεμεί αυτές τις αιστείες ρήπανσης. Έχουμε προσθέσει κι εμείς και φέτος το σκάφος του Δήμου Λεμεσού με έξοδα του Δήμου, και το Τμήμα Αλληλείας επίσης θα προσθέσει ένα σκάφος. Άρα συνολικά θα υπάρχουν 4 σκάφη τα οποία θα επιτηρούν και θα επεμβαίνουν, θα παρεμβαίνουν όταν και εφόσον χρειαστεί. Ήδη έχουμε οι πρώτες εμπειρίες, είναι ότι αυτή η υπηρεσία μπορεί να είναι πάρα πολύ αποτελεσματική, νοουμένου ότι θα υπάρξει συνεργασία όλων, η ανάληψη ευθύνη από όλους και η βοήθεια του κοινού, όπως λέμε, μέσα από την έγκαιρη ανακοίνωση και πληροφόρησή μας στο τηλέφωνο 25884590, που είναι τηλέφωνο 24ωρου βάσης, να μας ενημερώνουν ότι στη συγκεκριμένη περιοχή άρχισε να διαμορφώνεται μια και θα πρέπει να επιβάλλονται και κάποιες κυρώσεις σε όσους ρηπαίνουν τη θάλασσα. Και αυτό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, είναι ανατρεπτικό αυτό. Ακριβώς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους σε ό,τι αφορά κυρώσεις. Γιατί μέχρι σήμερα, τα τελευταία χρόνια, πρέπει να πούμε ότι υπήρχε μια χαλαρότητα. Ομολογουμένως όμως υπάρχει μια δυσκολία να εντοπιστεί ο φταίχτης την ώρα που κάνει το παράπτωμα. Γιατί αν ένα τέλος πάντων σκάφος αναψυχής αφήσει κάτι στη θάλασσα, θα το αφήσει τις νυχτερινές ώρες ή τις πολύ πρωινές ώρες, όπου δεν θα τον δει κανένας. Πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Άρα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Γιατί ξέρετε, δεν είναι επιβλεβές μια τέτοια κατάσταση μόνο για την υγεία, αλλά είναι και μια κακή εικόνα. Είναι κυρίως κακή εικόνα. Πρέπει να πούμε ότι ελέγχεται μικροβιολογικά κάθε εστία ρύπανσης.
επισταμένα και μέσα από τακτικούς ελέγχους από το υγειονομείο του κράτους, αλλά και μέσα από ελέγχους που κάνει ο Δήμος Λεμεσού με ειδικά συμβεβλημένο με το Δήμο χημείο. Και πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αν εντοπιστεί το οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε εστία που μικροβιολογικά είναι επιβλαβής να μην ανακοινώσουμε έγκαιρα και να προστατεύσουμε τον κόσμο. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι που να είναι επιβλαβές. Όμως είναι αυτό το αισθητικό, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ρήπανση εκεί. Στο βαθμό που υπάρχει, πρέπει να πούμε ότι πρέπει να είμαστε μέσα στα πλαίσια τα ρεαλιστικά. Οι πληροφορίες να έρχονται κοντά μας έγκαιρα και με τρόπο ρεαλιστικό στο μέγεθος της ρήπανσης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Θα την αντιμετωπίσουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να συνεχίσει αυτή η κατάσταση για μια πόλη η οποία είναι πανέμορφη και θέλουμε η θάλασσα να είναι η καλύτερη θάλασσα που θα μπορούσαμε να έχουμε, για να τη χαίρονται και οι Λεμεσιανοί και οι ξένοι. Ερώτηση από τηλεθεατή. Υπάρχουν στη Λεμεσό υπεραγορές οι οποίες λειτουργούν με προσωρινές άδειες. Τι κάνει ο Δήμος? Και μια προσωρινή άδεια είναι νόμιμη άδεια. Ο Δήμος δεν ανέχεται καμιά παρανομία. Εκεί όπου κρίνει ότι πρέπει να γίνουν τέτοιες ρυθμίσεις οι οποίες είναι προς το δημόσιο συμφέρον, προς το γενικότερο καλό, ο Δήμος το κάνει. Mm-hmm. Εκείνο που δεν κάνει ο Δήμος, δεν νομιμοποιεί παράνομες καταστάσεις. Μάλιστα. Η συνεργασία του Δήμου Λεμεσού με τους βουλευτές της πόλης, ποια είναι? Είναι εκεί, στηρίζουν τις προσπάθειες, ναι, ενέργειες του Δήμου? Δεν έχουμε παράπονα από τους βουλευτές μας. Και γενικά δεν έχουμε παράπονα από τη Βουλή, για να είμαστε δίκαιοι. Ακόμα και αντίθετη άποψη να έχει κάποιος, είναι θεμητή. Είναι θεμητή, γιατί μέσα στα πλαίσια ενός δημοκρατικού πολιτεύματος και διαλόγου, όλες οι απόψεις είναι θεμητές. Και καμιά φορά, ξέρετε, οι αντίθετες απόψεις βοηθούν να πάρεις καλύτερες αποφάσεις για την πόλη σου. Άρα θεωρώ ότι είναι εκεί, τέλος πάντων, αυτό το πλαίσιο συνεργασίας. Είμαστε εμείς πάντα στη διάθεση των φίλων βουλευτών να τους ενημερώσουμε για οποιοδήποτε θέμα αφορά την πόλη. Και νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και ήδη διαθέσιμοι να μας βοηθήσουν κάποια θέματα που αφορούν τη Λεμεσό να τύχουν της σωστής αντιμετώπισης από την Βουλή. Mm-hmm. Τώρα, ένα άλλο θέμα, κύριε Δήμαρχε, είναι αυτό με τις πυρκαγιές. Έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο πλέον, τρέχει και δεν φτάνει η πυροσβεστική. Και όσον αφορά τη Λεμεσό, τις αστικές, έτσι θα λέγαμε, πυρκαγιές. Υπάρχουν αρκετά χωράφια, αρκετά οικόπεδα, τα οποία ακόμη δεν έχουν καθαριστεί από τα χόρτα, από τα ξερόχορτα, και πολλές ακαθαρσίες και συνιστούν υψηλού βαθμού κίνδυνο για να ξεσπάσουν πυρκαγιές. Τι κάνει ο Δήμος γι' αυτό? Έχει ήδη αρχίσει ο Δήμος την διαδικασία καθαριότητας των χώρων αυτών. Πρέπει να πούμε ότι λόγω της αυξημένης ζέστης έχει μετακινηθεί προς τα πίσω η περίοδος όπου υπάρχει αυτή η έξαρση. Έχουμε στείλει ειδοποιήσεις όπου υπάρχουν χώροι και οικόπεδα τα οποία χρειάζονται καθαρίσμα από τα χόρτα, ή να τα καθαρίσει ο ιδιοκτήτης, ή αν δεν τα καθαρίσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, παρεμβαίνει ο Δήμος και τα καθαρίζει με δικό του συνεργείο, με δικά του συνεργεία, και χρεώνει ένα ποσό της τάξης των 100 ευρώ. Άρα εμείς, η παράκληση μας, η έκκληση μας προς τους δημότες είναι είτε να καθαρίσουν τους χώρους τους δικούς τους, τους ιδιόκτητους, τα οικόπεδά τους, είτε να ειδοποιήσουν τον Δήμο, ο οποίος έχει συγκεκριμένη υπηρεσία και καθαρίζει αυτά τα οικόπεδα. Και ασφαλώς η ευθύνη μας είναι στον καθαρισμό, σε ό,τι αφορά στον καθαρισμό των δημοσίων χώρων πλέον, όπου και με συμβόλαια αλλά και με προσωπικό εποχιακό που έχουμε εργοδοτήσει, προχωρούμε άμεσα και πάρα αυτά στην. Και αν δεν το κάνουν, αν δεν να καθαρίσουν ήδη τα χωράφια τους και δεν σας ειδοποιήσουν, τι γίνεται? Ο Δήμος επιθεωρεί την πόλη και ξέρουμε που είναι αυτά τα οικόπεδα. Παρεμβαίνουμε, καθαρίζουμε τα οικόπεδα και χρεώνουμε τους ιδιοκτήτες το αντίστοιχο ποσό. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, πέρσι μία θεομηνία ήταν έτσι αρκετή, θα λέγαμε, για να υποστούν πολλά υποστατικά και μικροεπιχείρησεις τεράστιες ζημιές. Είχαν πλημμυρίσει οι δρόμοι, ο χώρος εκεί κάτω από το κάστρο, χώρος στάθμευσης είχε πλημμυρίσει επίσης. Φέτος λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευθεί κάτι τέτοιο? Και που βρίσκεται και η κατάσταση, το θέμα αυτό όσον αφορά τις αποζημιώσεις? Έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των αποζημιώσεων από την επαρχιακή διοίκηση
και βρίσκεται ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου ή θα φτάσει μέσω του αρμοδίου Υπουργού για την λήψη της τελικής απόφασης σε ό,τι αφορά το ύψος της βοήθειας, της οικονομικής βοήθειας που θα δοθεί, γιατί δεν πρόκειται για αποζημιώσεις. Το περσινό φαινόμενο ήταν μια θεομηνία. Ήταν ένα φαινόμενο που συμβαίνει μια φορά στα 67 χρόνια. Ήταν ένα φαινόμενο που ασφαλώς δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, γιατί οι υποδομές μιας πόλης είναι σχεδιασμένες για συγκεκριμένα επίπεδα βροχής. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κενά και ελλείψεις στο σύστημα ομβρίων υδάτων της πόλης, τα οποία προσπαθούμε να καλύψουμε. Κυρίως θα έλεγα εγώ ότι η κύρια αιχμή του δόρατος σε αυτή την προσπάθεια είναι τα έργα των 30 τόσων εκατομμυρίων ευρώ, που έχουν ήδη αρχίσει εδώ και ένα χρόνο περίπου, γιατί ένα από τα πρώτα μελήματα μας με την ανάληψη της Δημαρχίας ήταν να πάμε στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ζητήσουμε την αποδέσμευση του κονδυλιού του κυβερνητικού, το οποίο μαζί με ένα κονδύλι που χρηματοδοτείται από τον Σάλα, να δημιουργήσουμε, να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε εκείνα τα έργα, τα αντιπλημμυρικά, στις βόρειες παρυφές της αστικής περιοχής της Λεμεσού, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα χωρίς το άγχος των χειμώνων που περνούμε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν και κάποια κενά μέσα στο κέντρο της πόλης, τα οποία προσπαθούμε με μικρότερη εμβέλεια έργα να τα αντιμετωπίσουμε. Ελπίζω ότι σιγά σιγά θα μπορέσουμε τα επόμενα 2-3 χρόνια να κλείσουμε όλες τις μεγάλες τρύπες της πόλης σε ό,τι αφορά το σύστημα ομβρίων υδάτων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μην πλημμυρίζομαι όταν συμβαίνουν έστω και αυτά τα κάπως ακραία φαινόμενα. Ερώτηση τηλεθεάτρες, είναι ευθύνη του Δήμου να καθαρίζει και να φροντίζει τα φρεάτια? Η κάθε υπηρεσία έχει την δική της. Είναι πολλές οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Ο Δήμος φροντίζει να καθαρίζει τα φρεάτια και τις χάρες τους Δήμους εντός των δημοτικών ορίων, τα δημόσια έργα σε δρόμους οι οποίοι ανήκουν στα δημόσια έργα, όπως είναι η Λεωφόρος, όπως είναι η Ομονίας και λοιπά, μεγάλοι δρόμοι. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει την ευθύνη να καθαρίζει τα αργάκια και τους ποταμούς. Και ο Σάλα ασφαλώς να διατηρεί τις δικές του υποδομές σε καλή κατάσταση. Άρα εμπλέκονται πάρα πολλές υπηρεσίες και ίσως αυτό να είναι και μια αδυναμία του όλου συστήματος. Όμως υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, πρέπει να πω. Μάλιστα. Και πριν να κλείσουμε, έτσι ήθελα να σας ζητήσω να μου πείτε λίγο για την αυριανή εκδήλωση στη μνήμη του Μάριου Τόκα, που θα πραγματοποιηθεί στο Κηποθέατρο, το οποίο φέρει πλέον και το όνομα του αείμνηστου συνθέτη μας. Είναι μια εκδήλωση που την διοργανώνει η οικογένεια του Μάριου Τόκα, τα αδέρφια του συγκεκριμένα, που διοργανώνουν μια τέτοια εκδήλωση τα τελευταία 10 χρόνια. Από τη στιγμή που ο Δήμαρχος Λεμεσού κλήθηκε από την οικογένεια ενός αείμνηστου συμπολίτη μας και φίλου όπως ο Μάριος Τόκας να χαιρετήσει την εκδήλωση, δεν θα μπορούσε να πει όχι. Θα ήταν ασέβεια μεγάλη και μεγάλη απρέπεια, με μεγάλη χαρά. Θα είμαστε παρόντες αύριο στην εκδήλωση για τον Μάριο Τόκα όπως κάθε χρόνο και είμαι σίγουρος ότι θα πλημμυρίσει το Κηποθέατρο επίσης με χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι θα τιμήσουν ακόμα μια χρονιά τη μνήμη αυτού του εξαίρετου συμπολίτη μας. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Εμείς θα πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Ειδική αναφορά στην προγραμματισμένη συνάντηση της Σιγκαπούρης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Κιμ Γιονγκ-ουν έκανε ο Πάπας Φραγκίσκος μετά την κυριακάτικη προσευχή στο Βατικανό. Ειδική αναφορά στην προγραμματισμένη συνάντηση της Σιγκαπούρης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Κιμ Γιονγκ-ουν έκανε ο Πάπας Φραγκίσκος μετά την Κυριακάτικη προσευχή στο Βατικανό. Θέλω ξανά να εκφράσω στον αγαπημένο μας κορεατικό λαό μια ξεχωριστή σκέψη στη φιλία και την προσευχή. Ήθε οι συνομιλίες της Σιγκαπούρης που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες να συμβάνουν σε μια θετική εξέλιξη που θα εγγυάται ένα ειρηνικό μέλλον για την Κορεατική Χερσόνησο και για ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ποντίφικας ζήτησε από τους περίπου 20.000 παρευρισκόμενους να προσευχηθούν μαζί του.
Φάκελος Υγεία για τη συνέχεια και για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Κύπρο μελέτη για την αλλεργία στο γάλα με την ονομασία Allergy Reduction Trial. Τι πρέπει να ξέρουμε ή τι πρέπει να μάθουμε για το γάλα. Είναι μαζί μας ο αλλεργιολόγος, ο δόκτωρας Νικόλας Νικολάου. Γιατρέ μου, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση, αγαπητή Στέφανη. Είναι μία, όπως λέγαμε τώρα, μία μελέτη η οποία στην Κύπρο πραγματοποιείται για πρώτη φορά. Ναι, είχαμε την ευκαιρία επιτέλους να αρχίσουμε να κάνουμε και μελέτες στον δικό μας τον τόπο, γιατί αυτό που χρειάζεται και ο τόπος ο δικός μας είναι δεδομένα από τους πολίτες τους δικούς μας, από τους ασθενείς τους δικούς μας. Να εφαρμόζουμε τυφλά μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε άλλους πληθυσμούς είναι λάθος. Γιατί δεν έγινε τόσο καιρό και γίνεται τώρα? Μας δόθηκε ευκαιρία αυτή τη φορά, βρέθηκαν οι sponsors. Για να γίνει μια μελέτη χρειάζεται ολόκληρη προεργασία, να υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο, και αυτό το πρωτόκολλο που έχουμε τώρα είναι διεθνές, πολυκεντρικό. Η μελέτη είναι σχεδιασμένη στην Ολλανδία και συμμετέχουν τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Κύπρος. Και στόχος είναι να έχουμε περίπου 600 με 700 βρέφη σε αυτή την μελέτη. Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να δει εάν η χορήγηση ενός μερικός υποαλλεργικού γάλακτος, και θα αναφερθώ έτσι με λεπτομέρεια στη συνέχεια, συγκρινόμενο με ένα συνηθισμένο βρεφικό γάλα, το συνηθισμένο που δίνεται στην πρώτη βρεφική ηλικία μετά που θα γεννηθεί ένα παιδί, σε εκείνες τις μητέρες που για τον α ή β λόγο δεν μπορούν να θυλάσσουν, διότι εκείνο που στόχος μας είναι να θυλάσσουν όλες οι μητέρες, να συγκρίνουμε αν αυτά τα δύο γάλατα βοηθούν στην πρόληψη της ανάπτυξης αλλεργιών και ειδικότερα στην αλλεργία στην πρωτεΐνη του γάλακτος αγγελάδος, που είναι η συχνότερη αλλεργία στους πρώτους μήνες ζωής. Και από τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάζει 1 μέχρι και 17% των βρεφών. Στην Κύπρο δεν έχουμε ακόμη δεδομένα. Στη μελέτη αυτή θα δούμε αν σε υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη αλλεργίας βρέφη. Ποια είναι αυτά τα βρέφη? Αυτά που είτε οι γονείς τους, η μητέρα, ο πατέρας δηλαδή, είτε αδέλφια, έχουν μια αλλεργική πάθηση. Άσμα, ρινίτιδα, έξεμα ή αλλεργία σε κάποια τροφή. Αυτά τα βρέφη έχουν αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξουν αλλεργία. Σε αυτά τα βρέφη, η χορήγηση ενός μερικός υποαλλεργικού γάλακτος δυνατόν να βοηθά στην πρόληψη ανάπτυξης αλλεργιών. Γιατρέ μου, εκτιμάτε ότι διεθνώς γενικά ότι οι αλλεργίες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια? Γιατί συμβαίνει αυτό? Δυστυχώς έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια οι αλλεργίες, ειδικά η τροφική αλλεργία. Τις τελευταίες 2 δεκαετίες έχει τριπλασιαστεί η συχνότητα, αλλά και οι σοβαρές αντιδράσεις, οι περιπτώσεις αναφυλαξίας από τροφές. Είναι η πρώτη αιτία προσαγωγής στα τμήματα πηγόντων περιστατικών σε αρκετές χώρες. Σίγουρα δεν έχουν αλλάξει τα γονίδια μας, γιατί λέμε ότι η αλλεργία είναι μια νόσος που οφείλεται σε αλληλεπίδραση γονιδίων και περιβάλλοντος. Περισσότερο έχει αλλάξει το περιβάλλον μας και έχει αλλάξει η διατροφή μας, έχει αλλάξει το περιβάλλον, η ατμόσφαιρα, και όλα αυτά συντείνουν στην ανάπτυξη των αλλεργιών. Είναι πολυπαραγοντική νόσος. Μια από τις θεωρίες η οποία κερδίζει και έδαφος τα τελευταία χρόνια είναι η θεωρία της υγιεινής, όπου οι πολύ υγιεινοί, θα λέγαμε οι εφαρμογές που έχουμε για πολύ καθαριότητα, δεν αφήνουν το αμυντικό σύστημα να οριμάσει φυσιολογικά και αποτέλεσμα αυτό να παρεχτρέπεται και να εκδηλώνει αλλεργίες. Δεν έχει να πολεμήσει μικροβιακούς παράγοντες και άλλους βλαβερούς παράγοντες, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται αλλεργία. Είναι μια από τις θεωρίες η οποία κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Και η έρευνα είναι σε εξέλιξη τώρα? Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Διανύουμε ήδη, νομίζω, τον 7ο μήνα. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πόσο η έρευνα. Θα διαρκέσει 2 χρόνια. Έχει τη στήριξη και από το Υπουργείο Υγείας και από την Παιδιατρική Εταιρεία. Και ευχαριστούμε και όλους τους συναδέλφους παιδιάτρους και όλους τους συναδέλφους γυναικολόγους και δεσμές που συμμετέχουν σε αυτήν την μελέτη και συντείνουν στο να στρατολογήσουμε άτομα, γιατί δεν είναι εύκολο να στρατολογήσεις έτσι απλά κάποιον που έχει αυξημένη πιθανότητα να έχει αλλεργία, και όλους τους γονείς που είναι εθελοντές, έχουν κατανοήσει τη σημασία αυτού του προγράμματος και συμμετέχουν στη μελέτη. Έχουμε ήδη συμπληρώσει περίπου 70 βρεφάκια στην μελέτη. Τα παρακολουθούμε κάθε μήνα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο
τέταρτο και έκτο μήνα στο ερευνητικό κέντρο, σε συνεργασία πάντα με τον συνάδελφο παιδίατρο που παρακολουθεί αυτά τα παιδιά. Και η έρευνα αυτή θα συνεχιστεί στα ίδια τα βρέφη. Στα ίδια τα βρέφη σίγουρα μέχρι ηλικίες. Δεν μπήκαν όλα τα βρέφη την ίδια τη μέρα, διότι δεν γεννιούνται 600 βρέφη σε μια μέρα. Θα μπαίνουν σταδιακά, μπορεί να μπουν περίπου 10 βρέφη το μήνα. Σε αυτό, για να πάρουμε τον αριθμό που θέλουμε, μπορεί να διαρκέσει περίπου 1 με 2 χρόνια. Και αυτά τα βρέφη, σκοπός είναι να τα παρακολουθήσουμε και μακροπρόθεσμα στην πορεία των χρόνων, για να δούμε εάν η σύντηση έχει να κάνει, να παίξει κάποιο ρόλο με το υποαλλεργικό γάλα, αν μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της αλλεργίας, οποιασδήποτε αλλεργίας, όχι μόνο της πρωτεΐνης στο γάλα του σαγκλάδας, στην πορεία των χρόνων. Ο σκοπός μας είναι μακροπρόθεσμα να τα καταφέρουμε, να παρακολουθήσουμε αυτά τα παιδιά στην πορεία του χρόνου. Εκείνο που ήθελα να πω, τι είναι το μερικώς υποαλλεργικό γάλα. Τα γάλα τα περιέχουν πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες είναι τα κύρια αλλεργιογόνα. Και όλα αυτά τα γάλατα που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι με βάση τις διεθνείς οδηγίες, έχουν την ασφάλεια και έχουν και την πρωτεΐνη τους κατακερματισμένη, άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο. Τα υποαλλεργικά γάλατα τείνουν να την κόβουν σε μικρότερα κομμάτια την πρωτεΐνη, ώστε να είναι λιγότερο αλλεργιογόνα, λιγότερο ερεθιστική στο ανώριμο ανοσοποιητικό σύστημα του βρέφους και ειδικά στο έντερο. Έτσι, όσο πιο μικρή είναι η πρωτεΐνη, τόσο εικάζεται ότι θα προκαλέσει πολύ λιγότερη πιθανότητα ανάπτυξης αλλεργίας. Αυτό θέλουμε να το επιβεβαιώσουμε και σε δικό μας πληθυσμό. Δεν έχει επιβεβαιωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία σε μεγάλη έκταση και είναι ένα ερώτημα που υπάρχει εδώ και καιρό στην διεθνή επιστημονική κοινότητα, αν τα μερικώς υποαλλεργικά γάλακτα όντως βοηθούν ή όχι στην πρόληψη των αλλεργιών, και γι' αυτό και έχουμε και ομάδα θυλασμού ως ομάδα σύγκρισης με αυτά τα παιδιά. Πάντως το μητρικό γάλα δεν μπορεί είναι να επιφέρει αλλεργίες σε καμία περίπτωση. Μπορεί και το μητρικό γάλα να επιφέρει αλλεργίες. Δεν είναι το μητρικό γάλα το ίδιο που έχει το πρόβλημα. Απλώς οι μητέρες που θυλάζουν μπορεί το αλλεργιογόνο της πρωτεΐνης του γάλακτος, το οποίο αυτές καταναλώνουν, όταν καταναλώνουν γαλακτοκομικά, να διέλθει μέσα από τον μητρικό θυλασμό και να προκαλέσει συμπτώματα στα βρέφη. Και πολύ χαρακτηριστικά βλέπουμε θυλάζοντα βρέφη που έχουν, για παράδειγμα, βλένες ή αίμα στα κόπρανα το δεύτερο-τρίτο μήνα ζωής, ενώ είναι αυτά τα βρέφη κατά τα άλλα πολύ καλά αναπτυγμένα, τρώνε, δεν έχουν άλλα προβλήματα. Διακόπτουμε τα γαλακτοκομικά στην μητέρα, δεν τρώει γαλακτοκομικά και υπερνιέται αυτό το πρόβλημα. Είναι μια καλοήθης κατάσταση που το ξεπερνούν στην πορεία του χρόνου τα περισσότερα βρέφη. Ο θυλασμός δεν προκαλεί αλλεργία. Είναι τα αλλεργιογόνα που διέρχονται μέσα από το θυλασμό. Θέλουμε τις μητέρες να θυλάζουν, σίγουρα εκείνες που δεν μπορούν να θυλάσουν, τότε να έχουμε τη δυνατότητα, αν όντως τα υποαλλεργικά γάλακτα βοηθούν, να μπορούμε να τα συστήνουμε στην πορεία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας αυτούς τους μήνες, είχατε κάποιο περιστατικό που κάποιο παιδί, κάποιο βρέφος εμφάνισε συμπτώματα αλλεργιακά? Έχουμε μέχρι στιγμής 2-3 παιδάκια τα οποία έχουν αναπτύξει συμπτώματα αλλεργίας. Είναι το αναμενόμενο περίπου, είδαμε κυμαίνεται από 1-17%. Δεν έχουμε δεδομένα, εμπειρικά μπορώ να πω από αυτά που βλέπω, υπολογίζεται ένα 3% υπολογίζω να υπάρχει στα δικά μας παιδιά. Φυσικά δεν βλέπω όλα τα παιδιά εγώ στην Κύπρο. Νομίζω όμως αυτή η μελέτη θα μας δώσει αρκετά στοιχεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σωστά στο μέλλον. Ερώτηση τηλεθεατή, γιατρέ, πόσο βλαβερό είναι το αγελαδινό γάλα για τον άνθρωπο? Μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια τώρα. Σίγουρα το καλύτερο γάλα για τον άνθρωπο είναι το μητρικό. Το πόσο βλαβερό έχουν αναπτυχθεί και έχουν μεγαλώσει τόσες γενναίες με το γάλα αγελάδας ή της κατσίκας. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες συσχετίσεις με την λήψη του αγελαδινού γάλακτος. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να είμαι ότι είναι άκρος βλαβερό. Πολλές φορές ακούμε κάποιους γιατρούς να εισηγούνται σε κάποια άτομα που εμφανίζουν αλλεργίες στο γάλα, να τους λένε δοκιμάστε το γάλα σόγιας ή καρύδας. Ναι. Να πω ότι πρώτον ότι αν έχει κάποιος αλλεργία στο γάλα αγελάδος, κατά 95% θα έχει αλλεργία και στο γάλα κατσίκας ή προβάτου. Δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε και στους τηλεθεατές ότι κάποιος που έχει αλλεργία στο γάλα αγελάδας, κατά 95% θα έχει και στα άλλα θυλαστικά. Σίγουρα τα γάλατα σόγιας, καρύδας, ρυζιού δεν είναι
υποκατάστατα πλήρη όσον αφορά το γάλα Αγελάδος. Αυτά τα γάλα τα Αγελάδας που χρησιμοποιούνται, οι φόρμουλες οι συγκεκριμένες, έχουν επεξεργαστεί και σχεδιαστεί ώστε να έχουν εκείνα τα στοιχεία, ιχνοστοιχεία, πρωτεΐνες, βιταμίνες, ώστε να είναι κατάλληλα για τα βρέφη. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που δεν το έχουμε αναφέρει και θέλετε να το πούμε? Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι στους γονείς αυτούς που πρόκειται να στρατολογηθούν στην πορεία και στον κόσμο, να μην ανησυχεί. Αυτά τα γάλατα είναι ασφαλή. Είναι γάλατα τα οποία ήδη υπάρχουν στην κυπριακή αγορά. Δεν κάνουμε δηλαδή κάποιο νέο πείραμα με κάποιο νέο γάλα. Είναι γάλατα που ήδη υπάρχουν στην αγορά. Έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από τους συναδέλφους και δεν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες ενέργειες. Και τα συμπτώματα που παρουσιάζουν τα παιδιά που είναι αλλεργικά στα τα βρέφη, ποια είναι? Τα συμπτώματα μπορεί να είναι άμεσου τύπου, δηλαδή και μόλις καταναλώσει το γάλα το παιδί να εμφανίσει εξάνθημα ή πρίξιμο μέχρι την αλλεργική αναφυλακτική αντίδραση που λέγουμε, μέχρι δυσκολία στην αναπνοή ή τάση για λιποθυμία. Και είναι και κυρίως τα συμπτώματα από το γαστρεντερικό, πολλαπλή εμέτη, διάρειες, βλένες στα κόπρανα, αίμα στα κόπρανα, να μην αναπτύσσουν, να μην παίρνουν το βάρος τους ικανοποιητικά. Αυτά όλα είναι συμπτώματα επιρρευαισθησίας στην πρωτεΐνη του γαλακτούς Αγελάδος. Μάλιστα, γιατρέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστούμε όλους όσους συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Καλή συνέχεια στην έρευνά σας. Και πριν περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με την Μαριλένα Αθανασίου, πάμε σε ένα ρεπορτάζ σε αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Έχει ξεκινήσει και ήδη 32 ομάδες που συμμετέχουν στην τελική φάση έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στη Ρωσία. Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει και ήδη οι 32 ομάδες που μετέχουν στην τελική του φάση έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στη Ρωσία. Τα ξημερώματα της Δευτέρας προσγειώθηκε στο Σότσι η εθνική ομάδα της Βραζιλίας, παραδοσιακά από τα μεγαλύτερα φαβορί κάθε διοργάνωσης. Ο Νεϊμάρ και οι συμπαίκτες του θέλουν να εξορκίσουν την αποτυχία της περασμένης διοργάνωσης στην πατρίδα τους. Στον πρώτο τους αγώνα αντιμετωπίζουν την Κυριακή την Ελβετία. Μία ημέρα πριν η Γαλλία κοντράρεται με την Αυστραλία. Οι τρικολόρ εγκαταστάθηκαν στην Μόσχα, που θα αποτελέσει την βάση τους για αυτό το Μουντιάλ, προερχόμενοι και αυτοί από την αποτυχία να κατακτήσουν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που φιλοξένησαν πριν 2 χρόνια στα δικά τους γήπεδα. Στη Μόσχα βρίσκεται και μια παλιά δόξα του γαλλικού ποδοσφαίρου, ο Μαρσέλ Ντεσαγί, μέλος της ομάδας που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο το 1998 και το ευρωπαϊκό του 2000. Μάλιστα ήταν ο guest star στα εγκαίνια της μεγάλης fan zone που ήδη άνοιξε τις πύλες της στη ρωσική πρωτεύουσα και αναμένεται να φιλοξενήσει εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους τον μήνα του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Οι πρωταθλητές ξεκινούν το απόγευμα την προετοιμασία αφού θα έχουν μέσα το Ιούλιο αγωνιστικές υποχρεώσεις για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αναμένονται εξελίξεις ακόμα και τις επόμενες ώρες στο κεφάλαιο απόκτησης κεντρικού αμυντικού. Επικρατέστερος ο 30χρονος Πορτογάλος Ούγκο Βιέιρα, στον οποίο η διοίκηση έκανε πρόταση για διετές συμβόλαιο. Περιμένουν την απάντησή του. Τελευταία του ομάδα, η Γιοκοχάμα Ιαπωνίας, έπαιξε στον Ερυθρό Αστέρα, Τορπέντο Μόσχα, Σπόρτινγκ, Χιχόν και σε ομάδες της πατρίδας του. Μόνο τα τυπικά για να οριστικοποιηθεί η παραμονή του Καρλάου στην ομάδα. Αύριο ξεκινά και η προετοιμασία στην Ανόρθωση, αφού μετά από 5 χρόνια επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Νέα πρόσωπα στην αυριανή πρεμιέρα των προπονήσεων, η Κατσιαράβα και η Γκλέζου. Τετάρτη φτάνει στην Κύπρο ο 31χρονος Πορτογάλος Κίπερ Φελγκέιρας. Ακόμα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθεί ο Ισραηλανός αμυντικός Μπεν Αρούς. Υπάρχει ακόμα οικονομική διαφορά με την διοίκηση. Θα περάσει αποδοκιμαστικά για μερικές μέρες ο Γεωργιανός Μικελ Τάντζε. Χάλασε, όπως φαίνεται, η μετεγγραφή της Ομόνιας. Είχαν μια πρώτη συζήτηση οι δύο πρόεδροι της Νέας Σαλαμίνας και της Ομόνιας, ωστόσο φαίνεται να έκανε πίσω στη συμφωνία, καθώς έκανε υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις της Νέας Σαλαμίνας για τον Γιάννη Κούσουλο. Πληροφορίες φέρουν τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων να κοστολογούν στον 22χρονο παίκτη στις 250.000 ευρώ. Πληροφορίες φέρουν τον Ισπανό τερματοφύλακα Τόμας Φεχία να είναι κλειστό στην Ομόνια.
Περιμένουν απάντηση από τον 32χρονο Νιγηριανό ακραίο επιθετικό Μπάση με πέρασμα από γνωστές ομάδες της Γερμανίας. Κινούνται σε διάφορα μέτωπα στην ΑΕΛ για ενίσχυση του κυπριακού στοιχείου της νέας σεζόν. Σε λίστα τρεις παίχτες που ανήκουν στον ΑΠΟΕΛ, ο Παπαφώτης, ο Κύπρος Χριστοφόρου και ο τερματοφύλακας νεόφυτος Μιχαήλ. Καλές οι πιθανότητες να πάρουν στο διεθνή σέντερ φορ Νέστορα Μητίδη. Φεύγει από την ομάδα ο Ίσμα Σασί. Άγνωστοι για την ώρα οι λόγοι που φεύγει ο Γάλλος Τινίσιος, επιθετικός. Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά, ο προϋπολογισμός της ομάδας, όπως ανέφερε την Παρασκευή στη συνέλευση του Σωματείου ο πρόεδρος Ανδρέας Σοφοκλέους. Μαζί με τον νέο πρόεδρο του Σωματείου Κώστα Χριστοδούλου θα πηγαίνουν στις συναντήσεις για το ποδοσφαιρικό γήπεδο στο Κολόσι. Στην Ελλάδα μεταφερόμαστε τώρα που ο Παναθηναϊκός ήταν το αφεντικό του τρίτου τελικού, εγκλώβησε τον Ολυμπιακό επικρατώντας με 73-58 και έκανε το 2-1 στην σειρά των play-offs. Στον καλάθι, μπάλα να φτάσει μέσα στον Κίστ, James με τον Ρόμπερτς. Ο James θα εκτελέσει από την γωνία. Ένα καλάθι που για τον Παναθηναϊκό είναι μια βαθιά ανάσα και γενικώς από μια χαλαρότητα που έδειξε όταν η διαφορά πήγε στους 19 και αυτό επηρέασε την επίδεσή του. Παπα-Νικολάου, ωραία κίνηση από τον φοβερή πάσα του καλάθι. Αλλά εδώ συναλαμβάνεται κοιμόμενη η άμυνα του Ολυμπιακού, είναι άδεια η ρακέτα. Προσπαθούσε να παίξει deny ο Ρόμπερτς και... Να παίξει άρνηση, δηλαδή, για την επιλογή. Κάνει το βηματάκι, το πλάγιο βηματάκι. Καλάθης, Rivers το lay-up, 71-58, match point. Έχει ένα πρώτο τέτοιο την πέμπτη στο σεφ. Και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία του να ισοφαρίσει τη σειρά, να την πάει στο 2-2. Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ανήμερα της επετείου των 47 χρόνων από την εμπλοκή του στο Τριφύλι, ο Παύλος Γιανακόπουλος έφυγε σε ηλικία 88 ετών από την ζωή. Η πορεία του τμήματος μπάσκετ Παναθηναϊκού επί των ημερών της προεδρίας του Παύλου, μαζί με φυσικά με τον αδερφό του Θανάση Γιανακόπουλο, θα μπορούσε να περιγραφεί μόνο με μία λέξη: μυθική. Είτε μιλάμε για επίπεδο επιτυχιών, είτε πρόκειται για τη στελέχωση του τμήματος μπάσκετ με αθλητές, όπως χαρακτηριστικά έλεγε τους μπασκετμπολίστες όταν αναφερόταν στην αποκτήση κάποιου, και προπονητές χάρη στην αδιάκοπη προσφορά του, το Τριφύλι κατάφερε να γιγαντωθεί. Από το 1992, όταν και η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού αυτονομήθηκε παίρνοντας σε επαγγελματικό επίπεδο με τους Παύλο και Θανάση να ηγούνται και πάλι της προσπάθειας αυτής. Η συγκομιδή των τίτλων αποτέλεσε καθημερινότητα για τους πράσινους. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρούν τα 13 πρωταθλήματα Ελλάδας μαζί με τα 9 εγχώρια κύπελα, μαζί με το διεπηρετικό του 1996 και τα 6 ευρωπαϊκά αστέρια. Σε ανακοίνωσή της, η Βιανέξ αναφέρει πως με βαθιά θλίψη και ανίποτο πόνο η οικογένεια της Βιανέξ αποχαιρετά υποκλεινόμενη τον ιδρυτή και πρόεδρό της. Ο Παύλος Γιανακόπουλος μπορεί να μην είναι πια κοντά μας, όμως ό,τι μεγαλειώδες δημιούργησε και όλους όσους ευεργέτησε είναι εδώ να τον θυμίζουν για πάντα. Με πείσμα σπαρτιάτικο και οξύνια χαρακτηριστική, συστήνει αυτήν που έμελε να γίνει μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία της Ελλάδας και μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Στα 70 χρόνια ενεργής επαγγελματικής παρουσίας του Πατριάρχη της ελληνικής βιομηχανίας, μόνο επιτυχίες, επενδύσεις και χιλιάδες θέσεις εργασίας σημειώνονται. Όλες οι εταιρείες κολοσσοί του φαρμάκου επιθυμούν να συνάψουν συνεργασία μαζί του. Το όνομά του ταυτίζεται με το ήθος, την ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητα. Ενώ ο ίδιος, ακούραστος, δεν σταματά να αναζητεί νέους δρόμους έρευνας και ανάπτυξης. Έχοντας πάντα τον άνθρωπο ως βασική του αξιακή προτεραιότητα, δημιουργεί σχέσεις ζωής με τους εργαζομένους του και όποιον τον συναναστρέφεται. Ως ελάχιστο φόρο τιμής, η Βιανέξ αποφασίζει η σημαία της να κυματίζει με σύστια σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία της, έως και την ημέρα της κηδείας, ενώ η 10η Ιουνίου κηρύσσεται ως επίσημη ημέρα πένθους και αργίας εφ' εξής. Σε ένα άλλο θέμα περνάμε τώρα, όπου η 15χρονη στιοπλός Μαριλένα Μακρύ, του ναυτικού ομίλου αμοχός του, κατακτώντας την τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Λέιζερ κάτω των 17 ετών, έχει βάλει ψηλούς στόχους για νέες διακρίσεις στο εξωτερικό. Ανοίγει πανιά για νέες διακρίσεις στο εξωτερικό η Μαριλένα Μακρύ.
Η 15χρονη θειοπλός του ναυτικού ομιλεί ομοχός, μετά την τέταρτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην κατηγορία Lazy Radial κάτω των 17 χρονών, σημαδεύει την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Αυγούστου. Ο Πόλης Χαραλάμπους και η κάμερα του Capital συνάντησαν την νεαρή θειοπλό λίγο μετά την ολοκλήρωση της απογευματινής προπόνησης. Δηλώνει πάντως ότι πάει χωρίς άγχος στη μεγάλη διοργάνωση του Αυγούστου στην πόλη Κιέλ στη Γερμανία. Ναι, είναι ο καινούργιος μου στόχος στο παγκόσμιο, τον Αύγουστο, στην χώρα Γερμανία. Θέλω να φέρω καλύτερο αποτέλεσμα. Έχω πολύ ψηλό στόχο λόγω της προπόνησης που έκανα, αλλιώς δεν θα έλεγα τέτοια. Είμαι έτοιμη να κάνω όλες τις θυσίες και να περνώ περισσότερο χρόνο στη θάλασσα αντί έξω με τους φίλους μου. Η Μαριλένα Μακρύ δεν το κρύβει ότι οι μεγάλες διακρίσεις του Παύλου Κοντίδη ενέπνευσαν την ίδια για να κάνει πρωταθλητισμό. Οι επιτυχίες του Παύλου Κοντίδη με επηρέασαν θετικά στο να θέλω να προσπαθήσω περισσότερο για κάτι καλύτερο για την Κύπρο και για μένα. Στην κάμερα του Capital μίλησε και ο προπονητής της Μαριλένας, Χάρης Τσόλης. Τόνισε ότι μεγάλο στόχος είναι να καταφέρει η νεαρή αθλήτρια να πάρει το όριο για την Ολυμπιάδα του 2020. Η προπονή στο εξωτερικό είναι κάτι που απαιτείται όταν έχεις βάλει τόσο ψηλούς στόχους όπως αυτούς που έχει θέσει η Μαριλένα. Μάλιστα, θα είναι το ίδια πόλη, θα πάμε στο Κίελ, όπου θα γίνει και το παγκόσμιο τέλος Αυγούστου. Οπότε είναι σημαντικό να γνωρίσει εκεί πέρα και το στίβο και τα νερά και να περάσουμε όσο πιο πολύ χρόνο εκεί μπορούμε. Βάσει με το πρόγραμμα και με τη δουλειά που κάνει η Μαριλένα και τα όσα πιστεύω εγώ, η κρίσιμη χρονιά θα είναι του χρόνου για εμάς όσον αφορά αυτό. Παρόλο που υπάρχει και φέτος μια πρόκριση για τους Ολυμπιακούς και θα πάμε να διεκδικήσουμε και εκεί την πρόκριση. Πιστεύω το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ιαπωνία είναι αυτό που θα κρίνει σε μεγάλο λόγο την συμμετοχή ή όχι της Μαριλένας στην Ολυμπιάδα του 2020. Είναι ξεκάθαρο ότι το Ολυμπιακό μετάλλιο και οι άλλες παγκόσμιες επιτυχίες του Κοντίδη έχουν σπρώξει περισσότερα παιδιά στο άθλημα της ιστιοπλοείας. Η Μαριλένα Μακρύ αποτελεί μία από τις μεγάλες ελπίδες του παρόντος και του μέλλοντος του αθλήματος. Με την ανάλογη στήριξη είμαστε σίγουροι ότι στην πορεία θα εξελιχθεί σε θηλυκό Κοντίδη. Αυτές οι σημαντικότερες ειδήσεις από την αθλητική ενημέρωση. Ο λόγος και πάλι στη Στέφανη. Μαριλένα Αθανασίου, σε ευχαριστούμε. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Δημόσιο διάλογο διοργανώνει το κίνημα οικολόγων συνεργασία πολιτών με αφορμή την έντονη ανησυχία που προκαλεί στις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας η αγορά φυτοφαρμάκων από τα κατεχόμενα. Για το θέμα αυτό, φιλοξενούμε στο στούτιο μας στη Λευκοσία τον κύριο Γιώργο Ηλιάδη, εκπρόσωπο τύπου του Παγκύπριου Οικολογικού Αγροτικού Συνδέσμου, Οικοαγροτικό. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ηλιάδη. Καλό μεσημέρι, αγαπητή Στέφανη. Πόσο σοβαρό κρίνεται ότι είναι το πρόβλημα με την εισδοχή και χρήση φυτοφαρμάκων από τα κατεχόμενα και τελικά είναι παράνομη η αγορά και η χρήση των φυτοφαρμάκων από τα κατεχόμενα? Αύριο θα συζητήσουμε το θέμα του και των εισαγωγής των φυτοφαρμάκων αλλά και των γεωργικών προϊόντων. Όπου και πάλι κινδυνεύει ο καταναλωτής από αυτή την αλόγιστη και παράνομη εισαγωγή αυτών των προϊόντων προς κατανάλωση. Είναι κάτι που απασχολεί όλους μας και εδώ και 3 χρόνια ψάχνουμε να βρούμε μια λύση για αυτό το πρόβλημα. Έτσι συμπέρνουμε αυτή την πρωτοβουλία ως ο Παγκύπριος Οικολογικός Αγροτικός Σύνδεσμος, ο Οικοαγροτικός, ώστε να συζητήσουμε μαζί με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, είτε είναι αγροτικές οργανώσεις, είτε ομάδες παραγωγών, είτε καταναλωτές, διότι αφορά και τον καταναλωτή και φυσικά τα κρατικά αρμόδια τμήματα. Δεν θεωρείται όμως παράνομη η εισαγωγή των φυτοφαρμάκων αυτών από τα κατεχόμενα? Θεωρείται παράνομη ως προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη σύσταση των φυτοφαρμάκων, δηλαδή δεν είναι επιστροφημένα. Και αυτό το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Ως προς αυτό το σημείο είναι παράνομη η εισαγωγή τους αλλά και η χρήση τους από τους γεωργούς, από τους αγρότες. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, κύριε Ηλιάδη, θα θέλαμε να μας πείτε, που ελοχεύουν τόσο για την υγεία και για τις καλλιέργειες? Οι κίνδυνοι είναι πρώτα απ' όλα οι αρνητικές επιπτώσεις και πιθανόν μια αναστρέψιμες επιπτώσεις προς το περιβάλλον, προς τη φύση. Το γεγονός ότι υπάρχουν συστατικά τα οποία χρησιμοποιεί ένας γεωργός είτε για να απομακρύνει τα ζυζάνια, να τα σκοτώσει δηλαδή,
είτε για να σκοτώσει άλλα έντομα που επηρεάζονται και τα ωφέλιμα έντομα όπως οι μέλισσες. Γι' αυτό έχουμε και καλέσει τους μελισσοκόμους αύριο να μας πούν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μελισσοκομεία στην Κύπρο και όπως γνωρίζετε η εξαφάνιση της μέλισσας. Αυτά λοιπόν όλα, αυτές όλες οι αλυσιδωτές επιπτώσεις καταλήγουν πίσω στον άνθρωπο, στον απλό καταναλωτή, στους πολίτες. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, διότι βλέπουμε τις κλιματικές αλλαγές με πόσο ραγδαίο ρυθμό έρχονται και στον τόπο μας. Βλέπουμε Ιούνιο μήνα είχαμε χαλάζι. Οι επιπτώσεις στις αγροτικές καλλιέργειες ήταν πάρα πολλές. Θα θέλουμε να αποζημιώσεις, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Βλέπουμε την συνεχή επίσκεψη της Κόνης που μας λένε άνθρωποι εδώ 80 και 90 χρόνια ότι ποτέ στην Κύπρο δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Αυτά όλα είναι αρνητικές επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και η χρήση των φυτοφαρμάκων αυτών συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και προς την εξαφάνιση των ωφελήμων εντόμων αλλά και προς τη μόλυνση και ρύπαρση της φύσης γενικότερα. Και ο λόγος που πολλοί αγρότες, κύριε Λιάδη, προμηθεύονται αυτά τα φυτοφάρμακα από τα κατεχόμενα είναι εξαιτίας το ότι οι τιμές τους είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με τις τιμές που υπάρχουν στις ελεύθερες περιοχές. Είναι δύο τα πράγματα, είναι δύο οι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι αυτό που είπατε, ότι είναι πιο χαμηλότερες οι τιμές. Αλλά και ο δεύτερος λόγος του ότι λόγω της σύστασης των φυτοφαρμάκων των συστατικών έχουν περισσότερα χημικά ούτως ώστε να δρουν σε αυτό που το χρειάζεται ο αγρότης, δηλαδή στο να αποξηράνει τα χόρτα ή να απομακρύνει κάποια έντομα που θέλει, έχουν περισσότερη δραστικότητα από άλλα φυτοφάρμακα τα οποία είναι πιστοποιημένα, που πάλι κάνουν τη δουλειά τους και τα πιστοποιημένα φάρμακα. Απλά θέλουν να δράσουν όπως είναι το λανέτ που χρησιμοποιούν για την εξαφάνιση των ποντικιών. Που απαγορεύεται από εδώ. Και πάλι αυτό γίνεται εισαγωγή από τα κατεχόμενα. Μιλούμε τώρα όσον αφορά τα φυτοφάρμακα βιοχτώνα, διότι είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο τα γεωργικά προϊόντα που καταναλώνουμε εμείς οι Κύπροι πολίτες, είτε οι Τουρκοκύπροι είτε οι Ελληνοκύπροι. Ναι. Πώς σκοπεύετε εσείς να το αντιμετωπίσετε αυτό, με επιβολή κυρώσεων, πρόστιμα σε όσους τα εισάγουν, τα φέρνουν στην ελεύθερη περιοχή? Υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα. Φυσικά το κύριο μέτρο είναι να εφαρμοστεί το καθεστώς της πράσινης γραμμής, άρα και ο έλεγχος. Άρα να καταγγέλλονται και όσοι φέρνουν αυτά τα προϊόντα, είτε είναι φυτοφάρμακα είτε είναι γεωργικά προϊόντα, να καταγγέλλονται. Κάτι άλλο που προτείνουμε και συζητούμε εδώ στη Βουλή των τελευταίων καιρών είναι να μπαίνει ετικέτα στα προϊόντα. Δηλαδή, εγώ ως καταναλωτής, ας το πούμε, να πηγαίνω στη λαϊκή αγορά ή στο σούπερ μάρκετ ή στη φρουταγορά και να ξέρω ότι αυτό το προϊόν το συγκεκριμένο έχει παραχθεί από τον τάδε καλλιεργητή, από το τάδε χωριό, από την τάδε κοινότητα. Έτσι, για να ξέρουμε και ως καταναλωτής να έχουμε αυτή την πληροφόρηση. Από πού καταναλώνουμε, ποιος το παράγει, τι εμπεριέχει αυτόν το φρούτο ή λαχανικό το οποίο καταναλώνουμε εμείς. Από εκεί και πέρα είναι ο έλεγχος, είναι η υιοθέτηση, είπαμε, της πράσινης γραμμής και ο έλεγχος της σειράς της πράσινης γραμμής και μέσα από αυτή την πορεία, στο πούμε, αντιμετώπισης ελπίζουμε ότι θα λυθεί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Ήδη οι Τουρκοκύπροι, και θα το παρουσιάσουμε αύριο, έχουν καταγγείλει έμπορους από το Τούρκους έμπορους, έτσι, από την Τουρκία, για αυτές τις δράσεις τις οποίες προβαίνουν τις παράνομες, που πολλά προϊόντα από την Τουρκία διαφάνηκε καθαρά ότι κατέρχονται από την Τουρκία και τα καταναλώνουμε εμείς οι Ελληνοκύπροι. Αυτό προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε, αυτό όλο το εμπόριο. Δεν γνωρίζουμε ποιοι επωφελούνται από αυτό το εμπόριο. Αυτό πρέπει να εξεταστεί από τα αρμόδια τμήματα και να δούμε πού βαδίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί μαζικά. Γι' αυτό συντονίζουμε. Δεν επωφελούνται και οι μεν και οι δεν όμως. Και όσοι τα φέρνουν, τα εισάγουν στις ελεύθερες περιοχές, αλλά και αυτοί που τα πουλάνε. Γιατί ενδεχομένως να τα αγοράζουν πιο φτηνά από τα κατεχόμενα και να τα πουλάνε ακριβότερα. Συνεπώς από όλο αυτό το αλυσβερίσι που γίνεται,
Εποφελείται και αυτός που τα φέρνει από την Τουρκία και αυτός που είναι ο μεσάζοντας από το τουρκοκυπριακό επιμελητήριο που ελέγχει τα προϊόντα και ο Ελληνοκύπριος που πιθανόν να τα φέρνει από εδώ. Ακόμα και η υπεραγορά στο τέλος της ημέρας που πουλά το λαχανικό ή το φρούτο στον καταναλωτή. Και η ίδια υπεραγορά μπορεί να μην γνωρίζει από πού προέρχονται αυτά τα προϊόντα. Γιατί πολύ έχω, πιθανό. Ναι, γιατί έχουμε και την ερώτηση μιας τηλεθεάτριας η οποία ρωτάει η κυρία, εμείς οι καταναλωτές πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτά τα προϊόντα και πώς θα ξέρουμε αν έχουν ψεκαστεί με αυτά τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν ετικέτες. Και λέτε ότι αυτό θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτό θα έπρεπε και αυτό πιέζουμε να γίνει ή να μπαίνει ετικέτα. Και κάτι άλλο που αναφέρουμε συνεχώς, αλλά δεν βλέπουμε βελτίωση. Κάποια δείγματα παίρνονται από το τελωνείο στα δοφράγματα. Πηγαίνουν αυτά τα δείγματα στο κρατικό χημείο. Ναι. Π.χ. της ντομάτας. Είχαμε ήδη θέματα με τις πατάτες και τις ντομάτες. Έχουν παίξει πάρα πολύ. Τα γνωρίζει ο κόσμος. Αφόσον καταλήξει το πιάτο, η ντομάτα ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν στο πιάτο του καταναλωτή, καταναλωθεί από τον καταναλωτή, τότε βγαίνουν και τα αποτελέσματα. Δεν θα έρθει μετά το κρατικό χημείο ή οι αρμόδιες υπηρεσίες, το κράτος να σου πει έκανα λάθος, άργησα να βγάλω τα αποτελέσματα, αλλά ο καταναλωτής το έχει φάει το προϊόν. Έχει καταλήξει το καταναλωτή. Βεβαίως και δεν θα το κάνει. Ναι. Δεν θα το κάνει, όχι. Γι' αυτό και εμείς πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να γίνεται ο έλεγχος, να βγαίνουν τα αποτελέσματα. Υπάρχει τρόπος και τον έχουμε προτείνει, ούτως ώστε να ξέρει ο καταναλωτής τι ακριβώς τρώει. Το δεύτερο σημείο του δικαιώματος στον καταναλωτή λέει ότι ο καταναλωτής είναι δικαίωμά του να ξέρει, να έχει πληροφόρηση για το τι αγοράζει, για το τι ακριβώς αγοράζει και τι εμπεριέχει. Αυτό πρέπει να γίνεται και στα φρούτα. Ναι. Αύριο θα γίνει, μας είπα, το διάλογος. Πού, κύριε Λιάδη, και ποια ώρα? Αύριο ο δημόσιος διάλογος αυτός, που θα είναι υπό τη μορφή δημοσιογραφικής διάσκεψης, θα αρχίσει στις 10.30 ώρα. Από τις 10 μέχρι τις 10.30 θα προσφέρεται ένα γεύμα, το οποίο θα είναι παραδοσιακό γεύμα. Στις 10.30 θα αρχίσουμε. Θα γίνει ένα σύντομος χαιρετισμός. Ακολούθως θα τοποθετηθούν τα οργανωμένα σύνολα τα οποία θα παρευρεθούν στην... Και είναι αυτοί, ναι, που θα συμμετέχουν? Είναι όπως μελισσοκόμοι, καταναλωτές, ο σύνδεσμος Γεωπόνων, ο καθηγητής του ΔΕΠΑΚ, ο κύριος Κωνσταντίνος Μακρύς, ο οποίος θα σας παρουσιάσει όλες αυτές τις έρευνες. Έχουν γίνει έρευνες για αυτά τα θέματα. Ο κύριος Κλιάθης Ερωτοκρήτου και ο κύριος Σάβας Πέτρου, που είναι εμπειρογνώμονες πάνω σε αυτό το θέμα. Καθώς και από το κράτος θα είναι το Τμήμα Γεωργίας, με αυτόν τον τρόπο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε έναν πολύ σωστό διάλογο και παραγωγικό, και ελπίζω όταν με το πέρας αυτού του διαλόγου να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω σε αυτόν το δύσκολο θέμα, το οποίο μας απασχολεί και ως αγρότες αλλά και ως καταναλωτές. Αναμένετε αποτελέσματα, δηλαδή? Βεβαίως. Αυτό προσδοκούμε. Γι' αυτό παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία και αυτόν τον συντονισμό για να βγει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κύριε Λιάδη, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα καλά, μαζί μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που και σήμερα επιλέξατε το Capital και το Top Story για την ενημέρωσή σας. Στις 5 η ώρα παρακολουθήστε την εκπομπή «Η Αλήθεια και η» με τον Δημήτρη Σούγλη. Καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος σε μια συνέντευξη γύρω από όλα τα θέματα εσωτερικά και για το Κυπριακό. Καλεσμένοι επίσης οι βουλευτές του Δησί Ανδρέας Κυπριανού και του Ακέλ Κώστα για τα θέματα της επικαιρότητας. Εμείς ανανεώνουμε το δικό μας τηλεοπτικό ραντεβού για αύριο Τρίτη στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο σε όλους και να θυμάστε με προσοχή πάντα στους δρόμους.